Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, ζωντανά και σήμερα όπως κάθε μέρα εδώ κοντά σας. Γνωστή παρεούλα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα στην επικαιρότητα τα οποία θα θίξουμε. Το ένα βέβαια είναι πολύ δυσάρεστο και είναι ο χαμός του πατέρα της Μιμής Ντενίση. Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας γιατί στην Μιμή. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Θέλω να πω καλησπέρα και σε εσάς που είστε εδώ κοντά μου, Άντα. Καλησπέρα στον Άντα Μανθόπουλο. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και για τον χρόνο που μας διαθέτεις. Ξέρω τον ήξερες τον παπά της Μιμής, τον είχες γνωρίσει. Όχι, τη Μιμή ξέρω καλά, γιατί είχαμε βλέψει τον παπά της, δεν τον είχα γνωρίσει. Δεν είχε τύχει, αλλά εντάξει, είναι συλληπιτήρια να τη πούμε. Εσύ ηθοποιός και ξέρεις και σου έχει συμβεί να πρέπει να παίξεις την παράσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω, τρέμω κι εγώ στην ιδέα που κάθε μέρα ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να κάνουμε οπωσδήποτε πράγματα. Δεν είναι τυχαίες δουλειές αυτές που έχουν να κάνουν με το δημόσιο θέαμα. Ναι, έχασα και εγώ τον πατέρα μου το 95, έκανα τότε κάποια σειρά. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα. Βαγγέλη Κούμα, καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα. Συλληπιτήρια στη Μιμή Ντενίση. Αυτό ισχύει για όλους, έτσι, για όλες τις δουλειές. Ναι. Απλώς οι δικοί μας πρέπει να παρουσιάζουμε το καλό πρόσωπο οτιδήποτε συμβαίνει είτε σε εμάς προσωπικά. Είναι. Είτε στην οικογένειά μας. Αυτό φαντάζεσαι να χάνεις έναν δικό σου και πόσες φορές και εμένα. Εντάξει, εγώ τον μπαμπά τον έχω χάσει πριν αρχίσω αυτή τη δουλειά, αλλά με προβλήματα υγείας σοβαρά, τρομάζω. Εντάξει, ο τηλεθεατής όμως, τέλος πάντων, αυτός ο οποίος σε βλέπει στη τηλεόραση που σε παρακολουθεί καιρό, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Αν έχεις κάποια διαφορά στη συμπεριφορά σου ή στον τρόπο που μιλάς ή τέλος πάντων στο ύφος σου όταν σε απασχολεί κάτι. Πάντως, νομίζω ότι είναι υπεράνθρωπο να βγει σήμερα η γυναίκα να έχει την παράσταση, να πρέπει να είναι εκεί. Να δώσει τον καλύτερο της αυτό όπως κάνετε κάθε φορά και να νιώθει μέσα της. Γιατί όσο μεγάλος και αν είναι ο γονιός, είναι γονιός. Είναι γονιός. Κυρία Βασιλείου, καλησπέρα. Ελάτε ζωντανά. Καλησπέρα. Έτσι κι αλλιώς, εσείς ως ψυχολόγος, είναι αρκετά σημαντικό έτσι, αυτό που συζητάμε σήμερα. Ωραία, άργησα, συγγνώμη, αλλά δυστυχώς. Ναι, προς Θεού. Καθημερινή ζωντανή εκπομπή έχει αυτό το ενδεχόμενο. Συζητούσαμε για το χαμό του πατέρα της Μιμής Ντενίση. Και λέγαμε ότι όποια ηλικία και αν είναι ο γονιός, δεν πάβει να είναι μια μεγάλη, ένας ξεριζωμός στην ψυχή του καθενός μας. Μα είτε έχουμε κόντρες, είτε έχουμε αγάπη. Είναι κορυφαίο γεγονός. Η πραγματικότητα λέει ότι μεγαλώνουμε όταν χάνουμε τους γονείς μας. Τότε αρχίζουμε και μεγαλώνουμε και είμαστε αυτόνομοι. Μέχρι τότε είμαστε τα παιδιά. Ναι. Ανεξαρτήτως της δικής μας ηλικίας και της ενηλικίας των γονείων. Η συνειδητοποίηση του θανάτου σίγουρα και μας φέρνει. Έχει να παίξει σήμερα στην παράσταση. Ναι, αυτό σήμερα θα είναι εκεί. Είναι η μοίρα του ηθοποιού αυτή. Ανεξάρτητα από το προσωπικό δράμα. Τι μπορεί να πει τώρα στον εαυτό της για να βγει μετά στη σκηνή? Ξέρετε, είναι τόσο δύσκολο αυτό. Φαντάζομαι ότι οι ηθοποιοί συνήθως εκπαιδεύονται σε αυτό, υποδίονται κάτι άλλο. Είναι μια άλλη ζωή. Και ξεχνιούνται από τα δικά και... τους. Πού ναι, να το βρεις το κουράγιο? Ότι είναι μια άσκηση αυτή. Θα πρέπει να συγκεντρωθεί πάρα πολύ. Νομίζω θα τα καταφέρει με εμένα. Αλλά βέβαια είναι μια ακραία περίπτωση. Ναι. Ειδική. Λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε με μία συνέντευξη που έχει μιλήσει στην εκπομπή και σε μένα η Μαρία Λουίζα Βούρου. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ με αφορμή ένα άλλο θέμα. Παιδιά που κάνουν ένα ξεκίνημα σε πολλές εκπομπές που καθημερινά βλέπετε από τους δέκτες σας και μπαίνουν αυτά τα πρόσωπα μέσα στο σπίτι σας και είναι συγγενείς πια για εσάς, συγγενικά πρόσωπα. Είναι λοιπόν ένα κορίτσι από αυτά. Δουλεύει στο Alter σε μια εκπομπή από μεσημεριανή. Και με αφορμή βρέθηκε λοιπόν με αφορμή αυτό κοντά μας. Ωστόσο, όταν τη ρωτήσαμε και για το προσωπικό της ζήτημα, πώς είναι στα 19 σου να μαθαίνεις ότι ο μπαμπάς σου δεν είναι ο μπαμπάς σου. Ενώ θεωρούσαμε ότι ο χρόνος έχει περάσει και είναι κάτι το οποίο έχει κυφθεί μέσα της, τακτοποίηση αρκετά, ξέσπασε σε λυγμούς. Αυτό ήταν αρκετό για να καταλάβουμε ότι ήθελε να μιλήσει τελικά και πάλι για αυτό το θέμα. Ίσως και για πρώτη φορά έτσι πιο ανοιχτά, εκτός από κάποιες δηλώσεις σε περιοδικά. Γι' αυτό και σήμερα θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συζητήσαμε οι δυο μας πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ, οι δυο μας, η Μαρία Λουίζα Βούρου και εγώ, διότι ζήτησα σε σένα και θέλω... Να το πω έτσι ξανά και στον κόσμο, να παραμείνεις. Είχαμε μια εκπομπή πριν από λίγο, η οποία ολοκληρώθηκε. Και βγήκε έτσι κάτι αναπάντεχο για μένα μέσα από αυτό. Ήξερα πάρα πολύ καλά την προσωπική σου ιστορία. Ήξερα όλη αυτή την υπόθεση του DNA. Αλλά βγήκε τόσο τρυφερά και αβίαστα από σένα. Και σχεδόν μέσα από μια ανάγκη πια να το βγάλεις, γιατί σε βαραίνει πολύ. Να το μοιραστείς, να το εξομολογηθείς. Σε όλους όσους ο καθένας έχει τα δικά του έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό σου ζήτησα να μείνεις και να κάνουμε μια κουβέντα έτσι αληθινή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
λέω αυτά τα πράγματα για μένα όσον αφορά στην προσωπική μου ζωή. Ναι. Απλά ίσως ήταν το συγκεκριμένο σημείο και η δική σου ευαισθησία που ναι. με έκανε να. Δηλαδή και το βλέμμα σου κοινό που με έκανε να. Έτσι εκφράσω πιο έντονα τα συναισθήματά μου και αυτό να που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια στο μόνο που δεν έχω σκληρύνει ακόμα είναι όταν αυτό δηλαδή που με αγγίζει πολύ είναι όταν βλέπω παιδιά, ίσως γιατί έχω και εγώ τέτοια προσωπικά βιώματα, παιδιά που έχουν πονέσει. Παιδιά που για κάποιους λόγους, έτσι όπως ήρθε η ζωή τους και έτσι όπως έγινε μέσα από συμπεριφορές γονιών, περιβάλλοντος γενικότερα, έχουν πληγωθεί. Εκεί δεν αντέχω. Είναι αλήθεια ότι. Νομίζω ότι κάθε έτσι ευαίσθητος και λογικός άνθρωπος ευαισθητοποιείται σε τέτοια ναι. θέματα. Δηλαδή και εγώ ακόμα όταν βλέπω ιστορίες παρόμοιες με τη δική μου ή ευαίσθητο που να έχουν κάποια κοινά σημεία ή να έχουν να κάνουν με παιδιά και προβλήματα στην παιδική ηλικία. Και εγώ δηλαδή βλέποντας σαν τηλεθεάτρια συγκινούμαι πολύ. Ναι, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Έτσι, ναι. έτσι αγγίζεις το δικό σου και το τι έχεις περάσει ναι. εσύ. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να δούμε ένα βίντεο που. Θυμίζει, μιας και τώρα η εκπομπή παίζει άλλη μέρα, θα παίξει άλλη μέρα από την Παρασκευή, που θυμίζει τι ακριβώς συνέβη, τι μας είπες, τι είχαμε ετοιμάσει για σένα, ήσουν καλεσμένη ακριβώς για αυτό που κάνεις στο Alter, συμμετέχοντας σε μια εκπομπή με τον Βασίλη Δρυμούση. Πάμε να τα θυμηθούμε αυτά και να μπούμε μετά στην κουβέντα μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει και θα ήθελα να μοιραστούμε με τον κόσμο. Πάμε να δούμε. Η Μαρία Λουίζα Βούρου, ή καλύτερα Μαριλού για το οικογενειακό της περιβάλλον, είναι η κόρη του ηθοποιού Γιάννη Βούρου. Υπήρξε καλή μαθήτρια και όπως κάθε κορίτσι της ηλικίας της που σέβεται τον εαυτό της, ασχολήθηκε με τον μπαλέτο και το πιάνο. Τα χρόνια πέρασαν και η μικρή Μαριλού μεταμορφώθηκε από ένα γλυκό κορίτσι σε μια πραγματικά σεξι παρουσία. 21 ετών συμμετέχει στο διαγωνισμό ομορφιάς Star Ελλάς Miss Ελλάς 2007. Οι βαθμολογίες που αποσπά στον προκριματικό την κατατάσσουν μέσα στην πρώτη τριάδα και όμως ποτέ δεν προκρίνεται στον τελικό. Λίγο νωρίτερα, η Μαρία Λουίζα είχε συστηθεί στο χώρο της showbiz με ένα μάλλον άδοξο τρόπο. Το τεστ DNA που υποβλήθηκε η ίδια και ο μέχρι πρότινος πατέρας της Γιάννης Βούρος απέδειξε πως είναι ο θετός της πατέρας, κάτι που όμως είχε μηδαμινή σημασία για τη μεταξύ τους σχέση. Η εκρηκτική της παρουσία στα Καλλιστεία της χάρισε πολύ γρήγορα μια θέση στην εκπομπή Showbiz News στο πλευρό του Βασίλη Δρυμούση. Ξεκινά, Μαρία Λουίζα Βούρου. Θες να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Την, σέντρα, ε? Θες να ξεκινήσουμε. Έλα, ξεκινήσουμε. Η σχέση μου είναι πάρα πολύ καλή, γιατί εκτός από όμορφο και σεξ που είπες, είναι καλό κορίτσι. Για μένα μετράει αυτό περισσότερο. Σε έναν άνθρωπο που δουλεύει στην τηλεόραση να είναι καλός χαρακτήρας. Να μείνεις προσγειωμένη, να είσαι πάντα καλό κορίτσι, να προσέχεις τις παρέες σου, γιατί όλοι σου χρεώνουν κάτι άσχετους τύπους, γιους αποκλειστό κτλ. Και επίσης, αν κάποια στιγμή αποφασίσεις να δεσμευτείς και να είσαι μόνιμα με κάποιον, να φροντίζεις να είναι γιος αποκλειστή, να βολευτούμε όλοι μας. Σήμερα, μετά την τηλεόραση και το μόντελινγκ, η Μαρία Λουίζα ετοιμάζεται να κατακτήσει και το χώρο της υποκριτικής, αφού μετά τις γιορτές ξεκινάει εντατικά μαθήματα ηθοποιίας. Γέλαγες, σε αυτά που σου λέει ο Βασίλης. Γέλαγα με αυτά που λέει ο Βασίλης. Δεν μπορεί να με πειράξει στο μία φορά. Να. Γιατί πέσει, λέει να φροντίσεις να βρεις έναν πλούσιο. Η σχέση σου με τα αγόρια είναι πάντα επιλογές γόνων πλουσίων καμία οικογενειών. Σχέση, καμία σχέση. Απλά κάθεται και τυχαίνει και γράφουν διάφορες χαζομάρες, θα έλεγα. Τι γράφανε, για πες μας, για όσους από εμάς δεν ξέρουν. Να είμαι με κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι γιος κάποιες οικογένειες ή με κάποιον μπορεί να είναι τραγουδιστής, τα οποία δεν ισχύουν τίποτα, καμία σχέση. Είχες ποτέ εμπειρία με ένα παιδί που ήταν από μια πολύ έτσι επώνυμη και διάσημη οικογένεια? Όχι, δεν έχει τύχει. Συνήθως περισσότεροι απλά επειδή είναι έτσι και ο χώρος, τύχει να είμαστε σε κοινές παρέσεις, να είναι φίλοι φίλων και απλά να έχει τύχει να είμαστε κάπου μαζί και να βγάλουν ότι είμαστε και ζευγάρι. Δηλαδή μέχρι τώρα, έτσι που είσαι πόσο χρονών είπαμε? 22. Η μεγάλη σου αγάπη μέχρι τώρα, γιατί έχεις να γνωρίσεις πάρα πολλές ακόμα. Αλλά μέχρι τώρα η μεγάλη σου αγάπη τι ήτανε, φοιτητής?
τι είναι. Δεν ξέρω κι αν ακόμα είσαι μέσα σε μια τέτοια μεγάλη αγάπη. Όχι, όχι, όχι. Ήταν, ήμουν πολύ μικρή, ήμουν στο σχολείο. Ναι. Και ήταν κι αυτός ένα χρόνο μεγαλύτερος. Καμία σχέση, ήμασταν... Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε στο βίντεο της Παρασκευής τι μας είπες όταν άρχισες να περιγράφεις πολύ απλά και φυσιολογικά για σένα την ιστορία της δικής σου ζωής, έτσι, και πώς έφτασες στο σημείο να ανακαλύψεις στα 19 σου χρόνια ότι ο μπαμπάς σου δεν ήταν ο μπαμπάς σου. Εσύ ήξερες για πάρα πολλά χρόνια ότι ο Γιάννης είναι ο μπαμπάς σου. Ναι, έτσι. Αυτό γνώριζα. Ναι. Μέχρι που κάποια στιγμή όταν ήμουν 19 χρονών, τέλος πάντων, έγινε μια συζήτηση μαζί με τον πατέρα μου και αποφασίσαμε από κοινού να πάμε να κάνουμε αυτό το τεστ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αφού τόσα χρόνια ήξερες ότι ο μπαμπάς είναι ο Γιάννης Βούρος, πώς προέκυψε ξαφνικά? Αυτό οφείλεται σε κάποια πιο προσωπικά γεγονότα που δεν μπορώ να τα αναφέρω. Άκουσες κάτι, έμαθες κάτι ενώ δεν ήξερες? Δεν ήταν ακριβώς δική μου. Εγώ ζούσα στον κόσμο μου και πίστευα ότι η μαμά μου είναι αυτή που είναι, ο μπαμπάς μου είναι αυτός που είναι. Κάποια στιγμή που βρέθηκα με τον μπαμπά μου, μιλήσαμε και είχε κάποια γεγονότα. Και είχε κάποιες αμφιβολίες. Εντάξει, το βρίσκω λογικό. Βέβαια, τότε μου φανόταν πολύ χαζό και πολύ αστείο, γιατί έβλεπα τον μπαμπά μου και έβλεπα ότι μοιάζουμε και ότι δεν τίθεται θέμα προς αμφισβήτηση. Τέλος πάντων, και πήγαμε και κάναμε αυτό το τεστ, έτσι, πολύ διακριτικά, χωρίς να το μάθει κανείς. Και βγήκε αρνητικό. Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολο στην αρχή να το δεχτώ. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, έπρεπε να δω ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Ναι, έχω χάσει λίγο τα λόγια μου, δεν το παθαίνω σε αυτό. Ένιωσες ότι γκρεμίστηκαν όλα? Εκείνη τη στιγμή ναι, γιατί γενικότερα δεν είχα πολύ ήρεμη οικογενειακή ζωή. Από μικρή, δηλαδή εγώ μεγάλωσα ένα σπίτι που δεν είχαμε στο σπίτι το πατρικό πρότυπο. Ζούσα μαζί με άλλες τρεις γυναίκες, με τη μαμά μου, με τη γιαγιά μου και με την προγιαγιά μου. Ο Γιάννης πόσο κοντά σου ήταν εκείνα τα χρόνια? Τον έλεγα πάρα πολύ, γιατί ήταν σε μια περίοδο της ζωής του που και εκείνος προσπαθούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ήταν νέος, ήταν 30. Όχι, πολύ. 35, σε εκείνη την ηλικία. Και δεν τον έβλεπες πολύ. Και εκείνη πολύ. Την περίοδο έχτιζε την καριέρα του. Οπότε εγώ τον έβλεπα πάρα πολύ σπάνια. Πού θα πηγαίναμε κάποια βόλτα, να ψωνίσουμε κάποια πράγματα. Άρα δεν ζούσε μαζί σας? Όχι, εγώ δεν έχω ζήσει με. Δεν έχω ζήσει με τον μπαμπά, όχι. Αλλά τον νιώθεις μπαμπά? Κοιτάξτε, μέχρι μια ηλικία, μέχρι 12 χρόνια, 13, δεν ήξερα καν πώς είναι το πατρικό πρότυπο. Μες. Δεν ήξερα. Μετά παντρεύτηκε η μαμά. Και όταν άρχισα να μένω μαζί με τη μαμά μου και με τον άντρα της πλέον, δηλαδή έφυγα από εκεί που ήμασταν μαζί με τη γιαγιά μου και την προγιά μου, τα εντάξει, είχε πεθάνει. Τότε άρχισα να βλέπω πώς είναι κάποιος να είναι μπαμπάς. Δηλαδή να το έχει στο σπίτι, να σου βάζει. Από ποιον, από τον σύντροφο τον επόμενο της μαμάς? Από τον σύντροφο της μαμάς μου. Αλλά εγώ δεν έπαψα ποτέ να θεωρώ ότι ο μπαμπάς μου είναι. Κρατάς την επαφή που κρατούσες. Ναι. Το σημαίνει ότι νιώθεις τελικά ο μπαμπάς είναι αυτός που γεννάει ένα παιδί, που φέρνει στον κόσμο φυσιολογικά ένα παιδί, ή είναι αυτός που το μεγαλώνει εισαγωγικά, έστω και με τον τρόπο που, εντάξει, δεν τον είχες βεβαίως τόσο κοντά όσο θα τον ήθελες και χρειαζόσουν. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί αν απαντήσω θα πληγώσω κάποιον. Και δεν το θέλω να το κάνω. Είσαι πάρα πολύ τρυφερό πλάσμα. Μπράβο, κορίτσι μου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά όλα. Πάρα πολύ δύσκολα. Νιώθεις ότι... Δεν έχω κλάψει ποτέ, εν τω μεταξύ, γιατί το έχω πει αρκετές φορές αυτήν την ιστορία. Απλά η συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί είναι και τα δύο τα πρόσωπα που έχω απέναντί μου και ο καθένας μου έχει φερθεί με διαφορετικό τρόπο, και ο μπαμπάς μου και ο άντρας της μητέρας μου. Και οι δύο με αγαπάνε πάρα πολύ και με έχουν φροντίσει. Και έχουν γίνει πάρα πολλές καταστάσεις περίεργες. Όταν εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το χώρο, ο άντρας μας μου δεν μου μιλούσε για κάποιο διάστημα. Έφυγα από το σπίτι, είχα διάφορα. Και μετά όμως όταν τα ξαναβρήκαμε, δηλαδή κατάλαβα ότι όντως με αγαπάει. Σου έχει λείψει αγάπη. Αν βλέπω, Βασίλη, θα μου λέει αυτά, έχω μάθει εγώ να κάνεις. Κάτσε να σε βοηθήσω εγώ να φύγουμε από τη φόρτιση αυτή. Για να σε προσγειώσω λίγο στο σκληρό μας κύκλωμα,
Νιώθεις ότι σου φέρθηκαν σκληρά όταν όλα αυτά πήραν έτσι το φως της δημοσιότητας? Στην αρχή είχα ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Γιατί... ευχαριστώ. Ουσιαστικά, η εκπομπή σας ήταν που πρώτη φορά το έβγαλε στον αέρα και με είχαν πετύχει... Εγώ πήγαινα κανονικά να κάνω το γυμναστηριάκι μου, περπατούσα, άκουγα μουσικούλα και χτυπάει το κινητό μου και γεια σας, είμαστε από, τη... από το Κουσκούς. Θα βγει το θέμα με το τεστ DNA και όλα αυτά, το οποίο εγώ δεν ήξερα καν ότι το γνωρίζει κάποιος πέρα από μένα και τον μπαμπά μου και τους δικούς μου ανθρώπους. Ωχ. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ άσχημο. Σοκαριστικό, έτσι. Λοιπόν, και είχα μείνει στο σπίτι την επόμενη μέρα να το παρακολουθήσω και έβλεπα όλη μου τη ζωή να περνάει μπροστά μου. Και είχα μείνει απλά και κοίταζα και μετά τηλεφωνήματα και συμπόνια και τα οποία εγώ δεν τα ήθελα καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου να με λυπάται κανένας και να αισθάνεται ήκτο για μένα κανείς. Δεν το θέλω. Με το Γιάννη, ποια οι δυο σας μεταξύ σας? Οι σχέσεις μας είναι τέλειες. Είναι πολύ καλύτερες και από πριν δηλαδή. Με στηρίζει όσο μπορεί. Ό,τι πρόβλημα έχω θα το ρωτήσω, τον πάρω τηλέφωνο και νιώθω ότι μας έχει φέρει πιο κοντά αυτό το πράγμα. Είδες τελικά. Ναι. Έφυγαν το βάρος που ο καθένας κουβαλούσε μέσα του, γιατί κάπου ενδόμηχα ήξερες εσύ την αλήθεια. Όχι. Δεν είχες καταλάβει τίποτα. Εγώ δεν ήξερα, γι' αυτό πόνασα περισσότερο. Εγώ ζούσα σε ένα δικό μου κόσμο. Γιατί έτσι ήθελες να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα. Ναι, όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνω και περισσότερα πράγματα. Και λέω, μα καλά, ας μου, πού ζούσα εγώ. Ναι, γιατί φροντίσανε, ξέρετε, να μου το κρύψουν όλο αυτό για να μπορέσω εγώ να μεγαλώσω ήρεμα και να είμαι και καλή μαθήτρια. Σε έχει δυναμώσει όλο αυτό? Ναι, με έχει δυναμώσει αρκετά, όχι όμως πάρα πολύ. Ακόμα είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, καλή ώρα τώρα. Ναι, που δεν θα έπρεπε και απορώ και με εμένα. Μην απορείς για κάτι που μας πονάει. Όχι, απλά μου έκανε εντύπωση τώρα, γιατί ήταν η συγκεκριμένη ερώτηση που μου κάνατε. Που έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αυτό. Γενικά το αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα και πολύ ψύχρεμα και απαντάω και... όταν μου λένε, α, λυπάμαι πάρα πολύ που συνέβη αυτό, λέω, δεν χρειάζεται να λυπάσετε, εγώ είμαι μια χαρά. Απλά είμαι αρκετά ευαίσθητη στο χώρο που είμαι τώρα, στην τηλεόραση, δηλαδή και ειδικά πέρσι που ήταν και η πρώτη χρονιά, ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα. Ήμουν ακόμα πιο ευαίσθητη και με το παραμικρό θα πήγαινα στο καμαρίνι μου, θα έκλαιγα, θα έπιανα το Βασίλη και το έλεγα, μα Βασίλη, αυτό θα μου μίλαγε και θα με ηρεμούσε. Μάλιστα. Θέλω τώρα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσύ γεννιέσαι το 1986. Και αρχίζεις λοιπόν να θυμάσαι τι. Μεγαλώνοντας στο σπίτι, να συμβαίνει. Ποιοι είναι οι γονείς σου, με ποιους μεγαλώνεις, με ποιους ζεις? Λοιπόν, επειδή η μητέρα μου με τον πατέρα μου δεν είχαν παντρευτεί, ήμασταν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ έμενα μαζί με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου στο σπίτι και ο μπαμπάς μου ήταν μόνος του. Η μαμά σου δούλευε? Η μαμά μου δούλευε, μάλιστα έκανε δύο δουλειές για να μεγαλώσει. Δούλευε και πρωί σε μια εταιρεία. Ναυτιλιακή, μεταφορική τέλος πάντων, και το βράδυ σε ένα βίντεο κλαμπ συγκεκριμένα. Ήταν υπάλληλος. Προκειμένου να μην μου λείψει εμένα τίποτα. Σε ένα βίντεο κλαμπ, ναι. Και το πρωί ήταν στην εταιρεία. Ναι. Που σημαίνει ότι περισσότερο μεγάλωνες με τη γιαγιά, έτσι. Ήμουν περισσότερο με τη γιαγιά. Έλειπε πολλές ώρες. Ναι, η μαμά ήταν συνέχεια στη δουλειά, προκειμένου εμένα να μην μου λείψει τίποτα. Και όντως θεωρώ ότι δεν μου έλειψε κάτι. Ναι. Από εκεί πέρα είχα πολύ ήρεμη σχετικά. Η οικογενειακή ζωή. Ναι. Πού μένατε? Μέναμε εκεί που μένω και τώρα. Εγώ έχω ξαναγυρίσει εκεί που έμενα, στη Νέα Σμύρνη, σε μια πολυκατοικία που είναι σχετικά οικογενειακή, διότι στον ένα όροφο μένω εγώ μαζί με τη γιαγιά μου, από κάτω είναι ο αδερφός της γιαγιάς μου με τη γυναίκα του, η θεία μου δηλαδή η μεγάλη, και ήταν και η θεία μου η μικρή. Ήταν γενικότερα ένα πολύ έτσι οικογενειακό και ζεστό περιβάλλον. Οπότε... Ναι. Εσύ λοιπόν, άρα από την πρώτη στιγμή δεν μένεις με τον μπαμπά και τη μαμά μαζί. Όχι, δεν έχω μείνει ποτέ εγώ. Πότε? Μαζί με την... Άρα, η πρώτη σου ανάμνηση να θυμάσαι να σου εξηγεί η μαμά για το γιατί δεν είναι ο μπαμπάς στο σπίτι είναι πότε και τι ακριβώς σου έλεγε, με ποιο τρόπο δηλαδή κατάλαβες και σου εξήγησε? Γενικότερα, είχα οξύ αντίληψη από μικρή, οπότε μου το είπε μία φορά όταν ήμουν στο δημοτικό θουάμ ότι δεν είμαστε μαζί, οπότε είναι λογικό η μαμά και ο μπαμπάς να μένουν μαζί. Και το είχα καταλάβει και το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά... Είχαν χωρίσει δηλαδή ή απλά δεν ζούσαν μαζί? Ναι, είχαν χωρίσει.
Δεν ήταν μαζί. Από την πρώτη μέρα που ήρθε στη ζωή, δηλαδή, ήταν χωρισμένη σαν ζευγάρι. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, δεν ήταν. Ναι. Εκείνοι είχαν σχέση πόσα χρόνια πριν τον ερχομό το δικό σου? Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω, για να πω την αλήθεια. Δεν σου έχει μιλήσει για την ιστορία, δηλαδή. Δεν ήταν πολύ καιρός, δεν ήταν 5 χρόνια. Mm. Απλά ήταν μια σχέση, τώρα και εγώ δεν ξέρω. Και δεν θέλω και να μάθω, μάλιστα, για να πω και την αλήθεια. Πιστεύεις ότι έτσι θα στενοχωρήσεις τη μαμά σου και δεν θες να μάθεις? Όχι, γιατί... απλά θεωρώ ότι επειδή γενικότερα η ιστορία αυτή έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και εγώ έχω πληγωθεί αρκετά, δεν θέλω να σκαλίσω κι άλλο αυτή την υπόθεση και να μάθω περισσότερα. Άρα, οπότε καταρχήν αφήνω... για σένα την ίδια. Δηλαδή, ναι, δεν με απασχόλησε ποτέ και το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Τώρα... Μεγαλώνοντας, λοιπόν, μεγαλώνοντας, δεν είναι στο σπίτι ο Γιάννης ο Βούρος, αλλά τον βλέπεις κάποιες φορές. Ναι, τον βλέπω κάποιες φορές, ναι, γιατί είναι και η περίοδος που και εκείνος ανεβαίνει πολύ επαγγελματικά, ναι, και όλο το βάρος είναι στην καριέρα του. Εντάξει, το θεωρώ λογικό. Και σου έχει πει η μαμά σου ότι τον μπαμπά δεν θα μπορείς να τον βλέπεις συχνά, γιατί έχει πάρα πολλά επαγγελματικά. Ναι, χωρίς να μου το απαγορεύσει. Δηλαδή, μου είπε δεν θα το βλέπεις επειδή δεν θέλω εγώ. Δεν θα μπορέσει να το βλέπεις, διότι η δουλειά του είναι αυτή και αυτή, το οποίο το καταλάβαινα εν μέρη. Mm. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και το αίσθημα του παιδιού το οποίο θέλει τον μπαμπά του. Ναι, και τον έχει πολύ ανάγκη. Και μετά, δηλαδή, όσο μεγάλωνα, είχα διάφορα ερωτήματα, γιατί δεν τον έλειπα όσο ήθελα, θα μπορούσε και λίγο παραπάνω, θα μπορούσα και εγώ να προσπαθήσω, θα μπορούσε, μήπως έκανα κάτι λάθος εγώ. Είναι διάφορα... Ενοχές σε σένα, τι μετά έχω κάνει. Μετά ενοχές, ναι. Τι έχω κάνει και δεν θέλει να με δει, δεν θέλει να είναι πιο κοντά διάφορα, μου. Όλα αυτά περνάνε πολύ γρήγορα από το μυαλό, δηλαδή δεν προλάβαινα και εγώ να τα επεξεργαστώ. Πόσο συχνά τον έβλεπες? Καλή ώρα, όπως βλέπουμε, σε γενέθλια. Ναι, εδώ είσαι πόσο χρονών, ας πούμε? Εδώ είμαι Τετάρτη Δημοτικού. Μάλιστα. Πόσο συχνά τον έβλεπες? Γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα. Και βλέπεις Πάσχα. Ότι είσαι κρεμασμένη πάνω του, έτσι. Μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Ναι. Βλέπεις ότι δεν είναι. Την κόρη μου, ας πούμε, αν τη δεις φωτογραφία μαζί μου που με έχει χορτασμένη και την τρελαίνω κάθε τρεις και λίγο στα φιλιά και στις αγκαλιές, δεν τη δεις ποτέ να κρεμιέται πάνω μου. Όχι, εγώ. Είναι χορτασμένη, ασφαλής. Γιατί ήταν και. Το συγκεκριμένο ήταν και πάρτι που είχα κάνει στο σπίτι και ήταν και συμμαθητές μου από το δημοτικό και αυτά. Και όποτε έρχονταν ο μπαμπάς, αισθανόμουν και εγώ την περηφάνεια ότι ο μπαμπάς μου είναι εδώ. Ναι, ότι είναι εδώ. Πόσο συχνά τον έβλεπες? Αυτό, σε γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα, Πάσχα, αρχές χειμώνα, καλοκαίρι, πηγαίναμε, ψωνίζαμε κάποια πράγματα. Άρα όχι σε σταθερή βάση. Δεν ήταν σταθερό, όχι. Μπορεί να τύχαινε κάποιες μέρες να τον έβλεπα και μέσα σε μια εβδομάδα τον έβλεπα δύο φορές, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι σταθερό. Mm. Ανάλογα τώρα και τις δουλειές του και εγώ το σχολείο μου, τα μαθήματά. Ένιωθες όμως να κοιτάει, να έχει ένα τηλέφωνο, να σε παίρνει ένα τηλέφωνο, να έχει μια επικοινωνία? Ναι, πιο... δεν μπορώ να πω. Με έπαιρνε και τηλέφωνο και τον έπαιρνα κι εγώ. Απλά και πάλι, δηλαδή. Εγώ μπορεί να ήθελα να του μιλάω κάθε μέρα, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό, βέβαια, από τις παρούσες συνθήκες. Ναι. Ήξερες, δηλαδή, σε αποθάρρυνε η μαμά σου στο να το κάνεις ή εσύ έπαιρνες και έβλεπες ότι δεν είχε χρόνο να σου διαθέσει? Κάθε μέρα, το κάθε παιδί θέλει τους γονείς του κάθε μέρα, δεν υπάρχει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Σίγουρα. Δεν θεωρώ ότι με αποθάρρυνε σε κάτι, αλλά... Ίσως καμιά φορά μπορώ να μου το λέει για να μην πληγωθώ εγώ. Γιατί... Σου είχε περάσει το μήνυμα γιατί φοβότανε μην πάρεις. Εκείνος δεν δώσει χρόνο και σημασία. Αυτό και μήπως πληγωθώ εγώ. Δεν το έκανα σε καμία περίπτωση για να δημιουργήσει κάποια κόντρα ή να προσπαθεί να επιβληθεί στην ψυχολογία μου, ναι, σε σχέση, ναι, με τον μπαμπά. Ναι. Δηλαδή, ναι, να θεωρείς ότι η μαμά μου είναι τα πάντα για μένα και ο μπαμπάς δεν είναι. Σε καμία περίπτωση υπήρχε μια έτσι αρμονική σχέση, θα έλεγα, τουλάχιστον πιο παλιά. Τους είχες ακούσει ποτέ να τσακώνονται? Όχι, ποτέ. Δεν σου είχε δώσει αυτή την... Ποτέ δεν έχω. Και δεν νομίζω να έχουν κιόλας τσακώθει. Δηλαδή και στο τηλέφωνο, τώρα εντάξει, θα μου πεις, ήμουν και πολύ μικρή. Αλλά είχα πολύ έτσι την εντύπωση μιας αρμονικής σχέσης. Ναι, και επικοινωνίας. Εσύ τώρα όταν σε έπαιρνε, όταν αυτές τις 10 φορές το χρόνο όλες και όλες που ουσιαστικά είχες επικοινωνία με τον μπαμπά. 10, εντάξει, δεν θέλω να βάλω τώρα κάποιο πλαίσιο. 20. Μπορεί να ήταν, δεν είναι, απλά δεν ήταν σταθερή βάση και αυτό τα λέει όλα. Εσύ πήγαινες στο σπίτι του για να τον δεις ή πάντα έρχονταν εκείνος σε σένα? Όχι, πήγαινα και στο σπίτι. Μάλιστα. Και με τη γιαγιά και τον παππού και τον αδερφό μου. Και εκείνο στο σπίτι, δηλαδή. Κάτσε για να μην μπερδευτούμε. Με τη γιαγιά και τον παππού εννοείς? Τους γονείς του μπαμπά. Στους γονείς του Γιάννη του Βούρου. Ναι. Εκείνος λοιπόν
εσύ θυμάσαι δηλαδή τον μπαμπά σου σε μια εικόνα που να ζει πια με κάποιες γυναίκες και εκείνος άλλες στη ζωή του, αφού είχε χωρίσει με τη μαμά σου και σιγά σιγά να σου τις γνωρίζει και εσένα, ή ζούσε με συγγενείς? Εκείνο το διάστημα. Εγώ έχω έναν αδερφό. Mm-hmm. Βασικά έχω δύο αδέρφια, αλλά ο ένας ο μεγάλος, με τον οποίο έχουμε λίγους μήνες διαφορά. Με την μητέρα του, την Τέρση, την Μπεκοπούλου, είχε παντρευτεί ο μπαμπάς μου. Ναι. Οπότε, δηλαδή, έμενε ο μπαμπάς μαζί με τη γυναίκα του και τον αδερφό και μου. Και το παιδί τους, ναι. Ναι. Και εγώ πήγαινα στο σπίτι, πήγαινα μετά στους γονείς του. Ήταν πολύ, δηλαδή... Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρούσα κανονική σχέση, παρότι δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Εγώ, εμένα, δηλαδή, στο μυαλό μου είναι σαν φυσιολογικό. Γιατί δηλαδή, το λες αυτό? Γιατί το φυσιολογικό είναι να είσαι στο σπίτι και να έχεις και τη μαμά και τον μπαμπά και να τους βλέπεις μαζί. Ναι. Εγώ δεν τους έβλεπα, αλλά το θεωρούσα φυσιολογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Όπως και τώρα, αν μου πει κάποιος ότι ζεις αυτή την κατάσταση, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Ναι, ήσουν ένα παιδί χωρισμένο. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει εγώ. Ήσουν ένα παιδί χωρισμένων γονιών. Ναι. Που απλά πήγαινες και έμενες και με την οικογένεια την καινούρια που είχε φτιάξει ο μπαμπάς. Ναι, και το θεωρούσα. Δηλαδή ήταν έτσι. Σου είχε πει ο μπαμπάς σου κάτι σχετικά με αυτό? Ότι τώρα έχω γνωρίσει μια καινούρια γυναίκα, έχουμε παντρευτεί, έχουμε κάνει οικογένεια. Ναι, γίναμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουν πολύ μικρή, οπότε μπήκα κατευθείαν. Αυτή η κατάσταση ήταν για μένα δεδομένη. Α, μάλιστα. Δηλαδή, αλλά δεν χρειάστηκε δηλαδή. Δεν πρόλαβα να προσαρμοστώ σε κάτι. Δεν θυμάσαι λόγια του. Διότι μετά χώρισε από εκείνο το γάμο, έτσι δεν είναι? Καλά, ναι. Και χρειάστηκε και συνέχισε τη ζωή του. Οπότε κάθε φορά σε ενημέρωνε για τη ζωή του, σου γνώριζε συντρόφους. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω... Δεν ήταν και ο μπάς μου πια να γνωρίζει κάθε μέρα και άλλη γυναίκα, προς Θεού. Αλλά τις δύο τις γυναίκες δηλαδή, που έχει κάνει και τα αδέρφια μου, ναι τις έχω γνωρίσει. Ναι. Ναι, και ας πούμε και την τελευταία του γυναίκα, τη Λένα, πρώτα τη γνώρισα εγώ. Α. Και μετά ο αδερφός μου. Ο αδερφός από την οικογένεια της μαμάς σου. Ποιος αδελφός σου? Ο αδελφός σου από τον πρώτο γάμο του μπαμπά. Από τον γάμο του μπαμπά σου. Πριν από τον τελευταίο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Άρα τη γνώρισες εσύ πρώτη. Και τι εννοείς με αυτό? Ότι γενικά ο μπαμπάς μου θέλει να έχει την άποψή μου και τη γνώμη μου σε κάποια θέματα. Ναι. Και δηλαδή πίστευε ότι ήθελε να δει αν θα τη συμπαθήσω ή όχι. Mm-hmm. Βασιζότανε λίγο, θα έλεγα, στο τι πιστεύω. Και εγώ την είχα συμπαθήσει και μια χαρά. Και έχουν παντρευτεί και έχουν και το παιδί τους. Ναι. Και... Σε πήρε, σε έπαιρνε κοντά της, κάνατε πράγματα μαζί? Ναι, κάναμε και πιο μικρή. Εντάξει, μεγαλώντας εγώ είχα τη δική μου ζωή, εφηβεία και περνούσα τις δικές μου καταστάσεις. Αλλά πολύ καλή, ναι. Τις είχες συζητήσει τις καταστάσεις εφηβείας με τον μπαμπά σου? Όχι ιδιαίτερα. Γενικότερα, ούτε και με τη μάνα μου, θα έλεγα, όταν συζητούσα. Γιατί ήθελες είμαι και πολύ, δεν... Είμαι πολύ... Ήθελες και δεν είχαμε τον τρόπο να σε βοηθήσουν να ανοιχτείς? Απλά θεωρώ ότι επειδή ήταν κάπως περίεργη κατάσταση, ότι δεν θα με βοηθούσε ούτε η μητέρα μου ούτε ο μπαμπάς μου σε κάτι. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να το πω δηλαδή σε μία φίλη μου ή σε ένα φίλο μου ή στη θεία μου, που είναι κάτι σαν αντίστοιχο της μάνας μου, μία θεία μου συγκεκριμένη. Θα το έλεγα, πρώτα θα το έλεγα, ας πούμε, στη θεία μου και μετά σε όλους τους υπόλοιπους, σε μια φίλη μου. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Η μαμά σου μέχρι τότε πάντως δεν σου είχε αφήσει κανέναν υπαινιγμό. Ήξερες ότι ο μπαμπάς σου είναι ο Γιάννης ο Βούρος? Ναι, δεν είχε, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ αυτό. Άρα δεν είχες καμία υπόνοια για τίποτα. Ναι. Και έτσι έρχεται στην ηλικία των 19 η στιγμή που σου λέει ο μπαμπάς σου πώς ακριβώς σου το ζήτησε. Τίποτα. Απλά είχαμε συναντηθεί και εγώ ακριβώς δεν γνωρίζω κιόλας πώς αυτό θέλησε να μου γίνει. Το προτείνει. Και κάναμε μια συζήτηση και απλά μου είπε για κάποιες αμφιβολίες και είπα εντάξει, να το κάνουμε. Ναι. Πολύ... Ήμουνα πάρα πολύ ψύχρεμη. Ναι. Απορώ κι εγώ με τον εαυτό μου. Εξωτερικά. Και εσωτερικά ήμουνα, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβγαινε αρνητικό. Δηλαδή, πάρε μια ανάσα. Σε έχω γυρίσει πίσω σε εκείνη τη στιγμή που είναι καθοριστική για τη ζωή σου, έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Σου λέει, λοιπόν, έχω κάποιες αμφιβολίες και θα ήθελα να κάνουμε αυτό το τεστ.
Και εσύ που σχεδόν έχεις μεγαλώσει, 20 χρόνια είναι ο μπαμπάς σου και η κόρη. Ναι. Και του λες, δεν τον ρώτησες, μπαμπά, γιατί τώρα πώς σου ήρθε αυτό ξαφνικά μετά από 20 χρόνια. Ναι, το είχα ρωτήσει. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι μου είχε απαντήσει. Είναι λίγο... Το έχεις ξεχάσει, λίγο θολά. Ναι, το έχω προσπαθώ να ξεχάσω. Συνήθως δεν θέλουμε να θυμόμαστε αυτό που μας πονάει πολύ. Και απλά είχα πει εγώ, ναι, να πάμε να το κάνουμε, κανένα πρόβλημα, γιατί ήμουν πάρα πολύ σίγουρη. Λέω, αποκλείεται να βγει αρνητικό. Είχε χρειαστεί να σου εξηγήσει όλη την ιστορία, τι τον έκανε και εκείνο να έχει αμφιβολίες. Ναι, μου έχει πει κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορείς έτσι ξαφνικά να πεις ένα παιδί, ξέρεις, αύριο θέλω να πάμε να κάνω μια εξέταση. Πρέπει να τον βάλεις σίγουρα. Βάλεις και το παιδί σε έναν κόσμο, να βάλεις μέσα στις αμφιβολίες του, μέσα σε αυτό που και εκείνον τον απασχολούσε. Μου είπε κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορώ να τα πω. Είναι πάρα πολύ προσωπικά και δεν τα έχω πει δηλαδή σε κανέναν. Τα οποία εν μέρη μου φάνηκαν λογικά. Δηλαδή κάπου είχαν μια βάση. Οπότε είπα εντάξει, ας πάμε να το κάνουμε. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να βγει. Ήμασταν και οι δύο, βασικά και ο μπαμπάς δεν περίμενε ότι θα βγει αρνητικό. Α, και εκείνος λοιπόν. Ναι, απλά εντάξει, κάποια μικρή αμφιβολία που υπήρχε. Ναι. Θέλουμε να τη διελευκάνουμε, να μην εξαφανιστεί τελείως. Μέχρι τότε ο Γιάννης είχε αναλάβει και πράγματα για σένα έτσι κι αλλιώς, ο μπαμπάς, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορούσε να βοηθήσει όσο γινόταν και εκείνος οικονομικά, τα σχολιά σου, τις ανάγκες σου. Συνέβαλε με έναν τρόπο. Ναι, κάποια πράγματα ήταν εκεί. Ναι, ή περνούσε δύσκολα και οικονομικά δεν μπορούσε να συνεισφέρει. Όχι, δεν μπορώ να πω. Με βοηθούσε σε κάποια πράγματα. Απλά και εκείνος ήταν σε περίοδο που δημιουργούσε μια δική του καινούργια οικογένεια. Εγώ, η μητέρα μου είχε παντρευτεί όταν εγώ ήμουν 12. Οπότε και τα έξοδα που μπορεί να είχα εγώ σαν παιδί, σχολεία, φροντιστήρια και όλα αυτά. Τα πληρώνει και ο άντρας της μαμάς μου. Α, κατά κύριο λόγο. Οπότε είχε μπει και εκείνος στην οικογένεια. Γιατί δημιουργήσαμε, ήταν σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητες οικογένειες. Δηλαδή, ο μπαμπάς στη δική του, εγώ με τη μαμά και τον άντρα της στη δική μου. Μάλιστα. Τη δική μας. Μάλιστα. Οπότε... Οικονομικά βοηθούσε πλέον. Οικονομικά ήταν περισσότερο... Ναι. Ναι. Και σε πιο μεγάλη και είναι δηλαδή ακόμη και η μαμά σου με αυτόν τον άντρα. Ναι, υπάρχει ακόμη στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Μπόρεσε δηλαδή να αποκτήσει το ρόλο του πατέρα κάποια στιγμή αφού μαθαίνεις ότι δεν είναι ο Γιάννης ο Βούρος ο μπαμπάς σου ή είναι αναντικατάστατο γιατί εσύ ξέρεις ότι έτσι μεγάλωσες, έτσι ένιωσες, αυτόν αγάπησες, το Γιάννη το Βούρο ως μπαμπάς σου. Ναι, δεν μπόρεσε ποτέ να τον αποκαλέσω μπαμπά. Βέβαια, τον άντρα της μητέρας, τον άντρα της μητέρας μου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπα και πριν στην εκπομπή είναι ότι είδα το πατρικό πρότυπο, αν και είναι αρκετά αυστηρό σε κάποια πράγματα. Είδα πως είναι να ζεις μέσα σε οικογένεια και με μαμά και μπαμπά, ναι. Μέσα στο ίδιο σπίτι. Απλά και... σου λείπε το χάδι, σου λείπε η αγκαλιά, σου λείπε το αυθεντικό ενός γονιού που έχει αυτά. Γεννήσει αυτό το παιδί. Τα είχες? Τα είχα αυτά, δεν μπορώ να πω. Απλά κάπου δηλαδή, όταν δεν γινόταν το χατήρι μου, ναι. Τσαντζόμουν και δεν είσαι ο μπαμπάς μου. Α, του το έλεγες. Εντάξει, μπορεί να μην το είχα πει ακριβώς στα μούτρα του, αλλά ναι. Μπορεί να το είχα πει στη μαμά μου, ας πούμε. Ότι... Ναι. Ή μου ερχόταν κατευθείαν αυτό στο μυαλό μου ότι γιατί μου φωνάζει, αφού δεν είναι ο μπαμπάς μου. Αφού είναι ξένος για μένα ουσιαστικά. Ενώ όταν μου φώναζε ο μπαμπάς. Μάλιστα. Τσιμουδιά. Πάτε λοιπόν, εκεί είτε το έπαιξες ψύχρεμη είτε όχι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γκρεμίστηκε. Χωρίς να θέλεις ακόμη να το συνειδητοποιήσεις, γιατί έλεγες εντάξει, θα πάμε να κάνουμε εξέταση, είναι ο μπαμπάς μου, οπότε αυτό θα ξεχαστεί σαν οπότε, ένα κακό ακριβώς, όνειρο. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην κλονίστηκες έτσι κι αλλιώς. Καταρχήν είναι κάτι το οποίο σε βάζει σε μια μεγάλη ανασφάλεια. Λες, και αν τυχόν. Ήταν πολύ, πολύ έντονες όλες εκείνες τις στιγμές. Εγώ ήμουνα. Δεν ήμουνα καν 19 χρονών. 19 χρονών ήμουνα όταν βγήκε στην τηλεόραση. Μάλιστα. Αυτό έγινε όταν ήμουνα 18 ακόμα. Ναι. 18 μισό εκεί. Ναι. Και αφού έγινε μετά από ένα χρόνο βγήκε στην τηλεόραση. Αυτό ήταν που με πόνεσε περισσότερο, το ότι βγήκε προς τα έξω. Mm-hmm. Τότε άρχισες να κλαις στη μαμά σου, πήγες στη μαμά και λες, γιατί μου ζητάει να κάνω αυτό το πράγμα, τι έχει συμβεί μαμά, υπάρχει κάτι που μου έχεις κρύψει. Δεν το ήξερε η μαμά. Α, σου ζήτησε να μην πεις τίποτα.
Πουθενά. Ήταν τελείως δηλαδή δικό μας. Και το κράτησε το μυστικό αυτό, έτσι. Ναι, δεν το πει στην ίδια στην μαμά. Αδυναμία του μπαμπά, ναι. Του είχε αδυναμία και σου ζήτησε αυτό και εσύ κράτησες την υπόσχεσή σου και δεν είπες τίποτα σε κανέναν. Και τι κάνεις, ξυπνάς δηλαδή από το σπίτι σου ένα πρωινό. Εγώ σπούδαζα τότε. Εγώ σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ναι. Ήμουν εκεί. Ναι. Είχα περάσει μετά το σχολείο. Ναι. Και κάποια στιγμή που είχα κατέβει στην Αθήνα, έτσι έτυχε και έγινε όλη η συζήτηση με τον μπαμπά. Και πήγατε, την κάνατε την εξέταση. Και έφυγα εγώ για Γιάννενα, ξανακατέβηκα μία εβδομάδα χωρίς να το ξέρει η μαμά. Είχα μείνει στο τότε φίλο μου και πήγα, έκανα το τεστ και ξαναγύρισα πάνω στα Γιάννενα. Ναι. Μετά από πόσο καιρό βγήκαν τα αποτελέσματα από το γρήγορα, τεστ δύο-τρεις DNA. Εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες. Ναι, κάπου εκεί. Είχες αγωνία αυτές τις τρεις εβδομάδες? Όχι. Τόσο σίγουρη. Ναι. Άρα στο ανακοινώνει με ποιο τρόπο πια εκείνος, ο Γιάννης εννοώ. Μέσω τηλεφώνου. Α, το είπε και τηλεφωνικά. Έγινε, με το, δηλαδή γιατί εγώ έλειπα και με πήρε τηλέφωνο και εντάξει, μου αλλά όταν έχει βγει αρνητικό ένα τεστ, φαντάζομαι ότι είναι καλύτερα από κοντά να μοιραστούν κάτι που είναι μπορεί αναπάντεχο. Μπορεί και εκείνο να το ήρθε, δηλαδή, ακριβώς επειδή είναι δεν κάτι πολύ αναπάντεχο. Δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις και είναι όλα πολύ αυθόρμητα και παρορμητικά. Και, και στο λέει στο τηλέφωνο. Και με πήρε και μου είπε ναι. Και όποτε θέλεις να σε διάθεσή σου το, το χαρτί που, που έδειχνα, ας πούμε, ποια γονίδια δεν έχω, ποια χρωμοσώματα και τα λοιπά. Και έφυγα επί τόπου από τα Γιάννενα, κατέβηκα Αθήνα, πήγα, πήρα το χαρτί και πήγα στο σπίτι της μαμάς και ζήτησα εξηγήσεις. Εκείνος σου το ανακοίνωσε με έναν τρόπο πώς, έτσι, αποστασιοποιημένο πια. Όχι, με έναν τρόπο όχι, που όχι, είχε στεναχωρηθεί, όχι. Με έναν τρόπο που είχε επιβεβαιωθεί με την έννοια των αμφιβολιών. Με τι τρόπο το νιώσες, το εισέπραξες εσύ τουλάχιστον? Όχι, ήταν πολύ ήρεμος, πολύ... Ήταν σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή, απλά με αγκάλιασε και μου είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Α, όταν ήρθες πια στην Αθήνα. Όταν, μα εγώ, γιατί όταν μου πήρε τηλέφωνο, τηλεφωνικά το έμαθες. Ναι, αλλά έφυγα μετά από μία ώρα. Πήρα το, το κτέλ και κατέβηκα Αθήνα. Άρα αμέσως βρήκες το Γιάννη. Αμέσως δηλαδή κατέβηκα, ναι. Με το που το έμαθα πρωί, απόγευμα ήμουν Αθήνα. Να. Και πήγα και τον είδα στο θέατρο που ήταν τότε και με αγκάλιασε, μου είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Mm-hmm. Και όντως έτσι είναι, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι και μη σας πω ότι είναι και καλύτερα από ό,τι πριν. Και μετά πήγα στη μαμά. Καλύτερα τι εννοείς? Δηλαδή είμαστε ακόμα πιο δεμένοι από ό,τι πριν. Δηλαδή υπάρχει πιο πολύ αυτή η ανάγκη του να είμαστε μαζί και βρισκόμαστε πιο πολύ τώρα, έχουμε πιο πολύ επικοινωνία και με το κινητό, με μηνύματα μπορεί να μιλάμε, μπορεί να είναι στη δουλειά, αυτός να είμαι εγώ, που είσαι ρε μπαμπά, τι έγινε ρε μικρή, ναι. Πολύ... Άρα με τη μαμά λοιπόν πηγαίνεις και ζητάς εξηγήσεις. Και τι σου λέει τώρα εκεί, πια? Καταρχήν γκρεμίζεται ένας κόσμος, έτσι, για να μην... Καταρχήν ναι, ειδικά εκείνη την ημέρα, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Ακριβώς. Γιατί γι' αυτό και λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια που ακούω και εγώ μέσα από τις εκπομπές μας, ότι το πρέπει πάντα να λες, είτε πρόκειται για υιοθεσία, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε θέμα, πάντα την αλήθεια από μικρή ηλικία στο παιδί. Να ξέρει και να μεγαλώνει την αλήθεια. Γιατί γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη του μετά. Νιώθεις ότι ένιωσες ότι σου λέγε ένα τεράστιο ψέμα για όλους στη ζωή. Λοιπόν, σίγουρα η μητέρα μου δεν ήθελε να εξαπατήσει κανέναν, γιατί έχω ακούσει τόσες διαφορετικές υποθέσεις ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένειά μου, ειδικά τότε. Έβγαινε ο καθένας και έλεγε το δικό του. Πραγματικά αυτό με πλήγωνε, γιατί ό,τι και να είναι, είναι η μητέρα μου, μπορεί εμένα να μου έχει κάνει τα χίλια δυο από τότε που μεγάλωσα, ανεξάρτητα από αυτό. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα κανένας να μου κατηγορήσει εμένα τη μητέρα μου. Είχε κατηγορηθεί, εννοείς, από τα είχα μέσα ενημέρωσης. Ναι, από διάφορα πάνελ που λέγανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και λέω, είναι δυνατόν, χωρίς να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει κάνει δύο δουλειές για να μεγαλώσει. Σωστό. Πάμε να δούμε λίγο, έτσι, πώς, εν πάση περιπτώσει, είχε βγει η είδηση στο ευρύ κοινό.
Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής που φέρνει δάκρυα στα μάτια, η Μαρία Λουίζα γυρίζει το χρόνο πίσω. Στην ημέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητος και όλος της ο κόσμος της γκρεμίστηκε. Ο Γιάννης Βούρος, ο πατέρας που θαύμαζε, ο πατέρας που λάτρευε, δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο σοκ για μένα, γιατί του είχα τεράστια αδυναμία. Την ίδια μέρα πήρα το αεροπλάνο και ήρθα αμέσως στην Αθήνα. Πήγα, τον βρήκα στο καμαρίνι του, με αγκάλιασε και μου είπε «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εξακολουθείς να είσαι η κόρη μου. Κράτησε το επίθετο και φρόντισε να το τιμήσεις». Θα συνεχίσει να φέρει το όνομά μου και ελπίζω να το τιμήσει. Το επίθετο έμεινε ίδιο. Οι πρώτες ώρες, οι πρώτες ημέρες όμως μετά από αυτή την αποκάλυψη ήταν δύσκολες για τη Μαρία Λουίζα. Ήμουν στενοχωρημένη πολλές μέρες. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πώς να το ξεπεράσω. Είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Κάμερες, συνεντεύξεις, τα φώτα της δημοσιότητας εισέβαλαν στη ζωή της. Όμως η αγάπη δεν νομιμοποιείται μέσα από χρωμοσώματα και ιατρικές εξετάσεις. Όταν το θέμα βγήκε στα κανάλια, φοβήθηκα. Νόμιζα πως δεν θα μπορούσα να κυκλοφορήσω ανάμεσα στους συμφοιτητές μου. Πίστευα ότι θα με έδειχναν με το δάχτυλο. Οι τίτλοι πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή δεν νομιμοποιούνται, δεν κατοχυρώνονται, δεν υπογραμμίζονται από αιματολογικές σχέσεις. Κατοχυρώνονται και καθορίζονται από το γέλιο και το δάκρυ. Και από τέτοια είχαμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Το DNA μπορεί να μην είναι ίδιο. Όμως η Μαρία Λουίζα στη ζωή της είναι ένας θηλυκός Γιάννης Βούρος, που δεν το βάζει εύκολα κάτω και το απέδειξε. Εκείνη την περίοδο στηρίχθηκα πολύ στον εαυτό μου. Πήρα δύναμη από εμένα και είπα, πρέπει να φανείς δυνατή. Μη χαλάσεις τα όνειρα, τις ελπίδες και ό,τι έχεις σκεφτεί. Πάλεψα. Πάλεψε και τα κατάφερε. Τα κατάφερε ακόμα και όταν η σχέση της με τη μητέρα της κλονίστηκε μετά από αυτήν την αποκάλυψη. Είχα κάποια νεύρα με τη μαμά μου. Της μίλησα λίγο απότομα στην αρχή. Αλλά μετά, με καθαρή σκέψη και ηρεμία, κατάλαβα ότι η μητέρα μου δεν το έκανε επίτηδες. Δεν είχε σκοπό να εξαπατήσει ούτε τον μπαμπά μου, ούτε κανένα. Στο χρόνο που ακολούθησε, απέδειξε στον πατέρα της, αλλά και στον εαυτό της, ότι τιμά το επίθετο Βούρος και ότι η αγάπη τους είναι πολύ πιο δυνατή από στήρες βιολογικές εξετάσεις. Λες τώρα ότι καταρχήν, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο φυσιολογικό, αν το αρνηθείς, δηλαδή ίσως απλά θέλεις, εντάξει, να μην... να έχεις άλλο λόγο, αλλά το πιο φυσικό είναι να θυμώσεις, έτσι, αφού μαθαίνεις όλα αυτά. Σίγουρα. Το πιο φυσικό είναι να θυμώσεις καταρχήν με τη μαμά σου. Ναι. Η πρώτη αντιδράση είναι... Βέβαια. Εκεί λοιπόν τι σου λέει. Εντάξει, έχει το παιδί θυμωμένο, ήθελες να ξέρεις την αλήθεια. Τη ρωτάς, της λες, μαμά, πες μου, και τι σου λέει, ποια ήταν η αλήθεια. Και γιατί δεν το είχε πει σε κανέναν σας. Λοιπόν, η μητέρα μου, όταν άρχισε να συνειδητοποιήσει καταρχήν ότι είχε μείνει έγκυος, διότι όπως γνωρίζουμε, όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, δεν έχει έμεινο ορίσει. Mm-hmm. Η μητέρα μου εξακολουθούσε όμως και είχε, οπότε μέχρι τον τέταρτο μήνα, πέμπτο, κάπου εκεί. Mm-hmm. Οπότε δεν είχε καταλάβει, απλά είχε δει ότι άρχισε να φουσκώνει και να... Mm-hmm. Και όταν πήγε στο γιατρό και της είπε ο γιατρός ότι ξέρεις τι είσαι έγκυος, βάλαν τις ημερομηνίες να δούνε, γιατί... Mm-hmm. Δεν ήταν η πρώτη σχέση της μητέρας μου, μπαμπάς μου. Είχε και άλλες σχέσεις, όπως είναι φυσιολογικό, όπως όλες οι γυναίκες έχουμε διάφορες σχέσεις στη ζωή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον γιατρό, επειδή η μητέρα μου πριν τον μπαμπά μου είχε μια άλλη σχέση, τελείωσε με τη σχέση αυτή και μετά προχώρησε η σχέση με τον μπαμπά μου. Ο γιατρός είπε ότι ο μπαμπάς μου είναι ο Γιάννης, σύμφωνα δηλαδή με τις ημερομηνίες. Οπότε όταν βγήκε αυτό το τεστ και είδαμε ότι δεν είναι. Καταλάβαμε ότι ο μπαμπάς μου είναι η σχέση της μαμάς μου πριν το Γιάννη. Ακριβώς. Το οποίο είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν θεωρώ ότι η μαμά μου έκανε κάτι κακό ή ότι η επίτηδες ήθελε να είναι ο μπαμπάς μου, γιατί όπως όλοι θα σκεφτούν ότι ήταν η εύκολη λύση για μια γυναίκα. Εφόσον ήξερε και έπρεπε να διαλέξει ότι θα διάλεγε αυτόν που είναι διάσημος, γιατί μπορεί να έχει χρήματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί είναι ο πιο απλός τρόπος σκέψης. Υπήρξε μια περίοδος όμως παράλληλης σχέσης προφανώς, από μια σχέση όχι, που έβγαινε και σε μια σχέση που έμπαινε. Όχι, απλά έτυχε η μια σχέση που
όπως το πολύ έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Από, όταν φύγεις από μια σχέση, μπορεί ταυτόχρονα να μπεις σε μια άλλη. Ακριβώς. Να γνωρίσεις κάτι καινούριο που πολύ σύνηθες. Δεν είναι κάτι κακό, ούτε θεωρώ ότι δείχνει κάπως τη μητέρα μου, γιατί και αυτό είχε υπονοηθεί. Ναι, ως ανήθικη. Ακριβώς. Το ότι υπήρξε παράλληλη σχέση. Καμία σχέση. Ανήθικη θα ήταν αν το έκανε επίτηδες και αν ζητούσε κάποια διατροφή, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Αυτό το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω, mm-hmm. γιατί επειδή βλέπουμε και με παρόμοιες περιπτώσεις και τώρα πρόσφατα που συμβαίνουν στην τηλεόραση, είτε με διαζύγια, είτε με τεστ DNA, είτε με χωρισμό. Πώς γίνονται πράγματα για έτσι, οικονομικό που ζητάνε θέλος. Κάτι διατροφές με κάποιες φορές μπορεί να είναι λογικό ποσό, κάποιες φορές μπορεί να είναι αστρονομικό το ποσό. Κατανοητό. Όταν λοιπόν μαθαίνεις όλη την αλήθεια και εσύ βεβαίως εκείνη την ώρα η ψυχή σου παράζει και πας και θυμωμένα και της λες θέλω να ξέρω, δεν γίνεται να μην ξέρω από πού έχω έρθει. Σου λέει όλη την αλήθεια. Σου αποκαλύπτει εσένα για να ξέρεις πια. Μου είπε, έτσι όπως ναι. δικαιούσε να ξέρεις. Μου είπα αυτό που σας είπα, ότι με ναι. την προηγούμενη σχέση ο οποίος έτυχε και είχε πεθάνει σε κάποιο αυτοκινητιστικό δυστύχημα, νομίζω. Α, και σου είπε λοιπόν ότι δεν είναι πια στη ζωή ο άνθρωπος που είχε ναι. τη σχέση και που πιθανότατα είναι και ο πατέρας σου. Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν είναι ψέματα, μπορεί να είναι κάποια. Δεν είναι, θα την κατηγορήσω εγώ σε αυτό το θέμα σε κάτι. Ναι. Εννοείς ότι καταρχήν τώρα πια βεβαίως που είχε χαθεί η εμπιστοσύνη σου, είχε κλονιστεί μάλλον, για είχε να μην λέω χαθεί. Ναι, ναι, ναι. Είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη, δεν ήξερες και αν μπορείς να την πιστέψεις πια στο ότι αυτός ο πατέρας, αυτός ο άνδρας, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. ως φερόμενος πιθανός πατέρας, δεν είναι πια στη ζωή. Ούτε και αυτό μπορούσες 100% να το πιστέψεις. Όχι, ούτε αυτό. Ναι. Αλλά μετά είπα ότι και ψέματα να είναι και όντως να ζει αυτός ο άνθρωπος και να υπάρχει. Εγώ αυτό που σας είχα πει και προηγουμένως, ότι δεν μπορώ να πάω και να του χτυπήσω την πόρτα και να του πω «Γεια σου, είμαι η κόρη σου». Δεν έχεις την ανάγκη να τον δεις, να τον γνωρίσεις. Αν δηλαδή τον είχες εδώ τώρα, τι θα του έλεγες? Δεν θέλω. Δεν θέλω. Άρα ο πατέρας δεν γιατί, είναι. Γιατί, ξέρετε τι γίνεται, θέλω τόσο πολύ να φύγω από αυτή την ιστορία, γι' αυτό και τόσο καιρό. Δεν έχω βγει δηλαδή σε μια εκπομπή τόσο. Είναι πρώτη φορά που κάθομαι έτσι ενώπιον στον οποίο να μιλήσω με κάποια δημοσιογράφο, παρουσιάστρια και να το πω στον αέρα. Παρά μόνο το έχω πει σε συνεντεύξεις σε περιοδικά δύο φορές σε ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, στο Γιάννη του Χατζηγεωργίου και. Σε συνεντεύξεις, δηλαδή, κάποια αποσπασματικά, ας πούμε, ή να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποια. Στη Χριστίνα, ας πούμε, την Αλούπη, στην εκπομπή που κάνει στο Star, να έχω βοηθήσει σε κάποια ενότητα που μπορεί να κάνω να πω κάποια. Δεν έχω κάτι να το αναλύσω, δηλαδή. Ναι. Πάντως, δεν θες να γνωρίσεις τον μπαμπά. Απλά, ναι, δεν θέλω. Δεν έχω ανάγκη να κάτσω να το ψάξω. Ναι. Το ότι μπορεί εγώ να είμαι στο δωμάτιο μόνη μου και να κάθομαι και να συνεχωριέμαι και να λέω πώς να είναι και γιατί και του μοιάζω, δεν μοιάζω, ναι, σίγουρα. Ναι. Αυτά τα σκέφτομαι. Αλλά μετά από λίγο ηρεμώ και λέω γιατί να ξαναμπω πάλι σε αυτή τη διαδικασία και να κάτσω να συναχωρηθώ και να πληγωθώ, αφού η ζωή μου είναι έτσι, είναι αυτή και αυτή. Έχω αυτό τον μπαμπά που για μένα είναι ο Γιάννης, ναι. και ειδικά όταν κάθεται κάποιο και λέει. Ποια είναι η σχέση μου με τον Γιάννη τον Βούρο, λέω παιδιά, δεν είναι ο Γιάννης ο Βούρος, είναι ο μπαμπάς μου. Ναι. Δεν θέλω να το. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι που μου έλεγες ότι εσύ νιώθεις ότι μοιάζεις του Γιάννη. Ναι, και εγώ πολλοί λένε ότι, ότι μεγαλώνοντας με ένα παιδί υπάρχουν ομοιότητες. Μου το λένε και γενικότερα ότι πώς γίνεται το τεστ να είναι αρνητικό. Πού πιστεύεις ότι του μοιάζεις έτσι κι αλλιώς? Έχεις χαρακτηριστικά πράγματα και μου τα έλεγες. Θα ήθελα αυτά να τα ακούσουμε. Πού του μοιάζω. Ναι. Λοιπόν. Έχεις την ελιά στο δάχτυ, στο χέρι. Εδώ στο. Μπράβο, κάνουμε έτσι ένα κοντινό εδώ. Στο μπράτσο. Λοιπόν. Κάπου, ναι, εντάξει, είναι μικρά τώρα τα σημάδια. Ναι, ή πάλι ξέρω εγώ στα δόντια κάποιο. Έτσι τραβόδοντα που έχει ο μπαμπάς, το είχα και εγώ, το έχει και ο αδερφός μου. Ή και γενικά και στα χρώματα, να και αυτό εδώ. Και από ό,τι μου λένε, έτσι, ότι του μοιάζεις. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ναι. Ακόμη δυσπιστής, θα έκανες ένα δεύτερο DNA για πιο σιγουριά. Γιατί μέσα σου δεν έχεις πιστεί καθόλου. Και πώς είναι δυνατόν άλλωστε να πιστεί ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με μια πραγματικότητα 20 χρόνια. Να έκανα. Δεδομένη. Δεν νομίζω να το κάνω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα να το αμφισβητήσω. Πάντα για το DNA συζητιούνται τόσα πολλά πράγματα. Για το... Είναι και οι διαδικασίες όχι τόσο έγκυρες. Δηλαδή. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ένα λάθος μοιραίο, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θέλω να, όπως
Μπαίνουν, βγαίνουν άνθρωποι στα εργαστήρια, σύμβουλοι. Αυτό. Όλοι φωνάζουν από την κάθε πλευρά. Ποιο είναι ο σύμβουλο τη κάθε πλευρά να παρασταθεί και να αξιολογήσουμε και σε ποιο νοσοκομείο εξετάστηκε και πόσο έγκυρη είναι η διαδικασία. Όλη η βαβούρα και η φασαρία και όλο αυτό το χάος που επικρατεί και μια συγκεκριμένη υπόθεση που έχει απασχολήσει τόσο καιρό την τηλεόραση που εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο να το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν θέλω να το κάνω εγώ. Ναι. Δηλαδή τώρα να τρέχουμε σε δικαστήρια, σε νοσοκομεία. Το στυλ μου δεν είναι η άποψή μου, δεν είναι ο τρόπος ζωής μου να γίνει αυτό το πράγμα. Όπως αυτό που είπατε και πριν, ότι πρέπει και εγώ γενικότερα να είμαι πιο αυθόρμητη και να επιμένω, που σας είπα πριν ότι είμαι πιο συναισθαλμένη. Έτσι είμαι και στην προσωπική μου ζωή, πιο μαζεμένη. Εσύ θα υιοθετούσες ένα παιδί? Ναι. Γιατί όχι. Και θα του έλεγε την αλήθεια την πρώτη στιγμή. Αν δω δηλαδή ότι δεν μπορέσω αυτό το ξύλο να μεγαλύνοντας να κάνω παιδιά δικά μου, σίγουρα θα πιστεύω θα θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί. Του το έχεις πει του Γιάννη του Βούρου ότι ήθελες να είσαι πιο πολύ κοντά του? Ή νομίζεις ότι είναι βαρύ να το πεις αυτό στον μπαμπά? Όχι, το ξέρει και ακόμα δηλαδή το λέω ότι μπορεί να μου λείπει και θέλω να σε βλέπω πιο πολύ. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά. Εδώ δηλαδή το βλέπω από μένα που δεν έχω τις υποχρεώσεις του μπαμπά. Και σε αυτό το σημείο της καριέρας που έχει φτάσει, εγώ είμαι ακόμα δηλαδή στην πολύ 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 αρχή της όποιας καριέρας και αν είναι να κάνω και αν θα κάνω. Και βλέπω ότι δεν έχω χρόνο να δω δικούς μου ανθρώπους, δεν έχω χρόνο να δω. Δεν έχει τώρα καθόλου δηλαδή χρόνο, δηλαδή μια Κυριακή, ας πούμε, δύο Κυριακές το μήνα δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο του μπαμπά θέμα, είναι και θέμα δικό μου. Δηλαδή τυχαίνει, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μπορεί μια μέρα αυτός να μην μπορώ εγώ. Να κανονίζουμε να. Όταν η ψυχή έχει ανάγκη, εκεί όλα. Είναι λίγο αυτό πλέον. Γιατί βλέπω ότι, δηλαδή μου λέει, μπορώ την τάθε μέρα, θέλεις να πάω, δηλαδή μου το λέει από μόνος του. Αχ ρε μπαμπά, του λέω, έχω γύρισμα, του λέω, έχω να κάνω αυτό. Μετά του λέω εγώ, μου λέει, δεν μπορώ, έχω θέατρο. Δηλαδή πάει. Νιώθεις με τη Λένα να έχετε γίνει φίλες, να είσαι ευπρόσδεκτη στο σπίτι τους, να σε κάνουν κέφι ρε παιδί μου όταν πας και όχι να είναι κάτι έχω, που... Δεν υπάρχει κάποιο έτσι αρνητικό κλίμα. Οι καλές σχέσεις υπάρχουν, δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Πιο πολύ τυπικές. Πιο πολύ τυπικές, ναι. Και περισσότερο δηλαδή. Θα ήθελες όμως να μην είναι τυπικές. Δεν είναι κακό να λες την αλήθεια σου. Όχι, το ξέρω. Είναι απλά. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι. Ναι, σίγουρα θα ήθελα να ήταν πιο καλές οι σχέσεις, αλλά από τη στιγμή που μένουμε και μακριά και είναι τελείως διαφορετικά τα ωράρια. Ναι. Έχεις μάθει να θες να τα δικαιολογείς όλα για να μην στενοχωρείς και πληγώνεις κι άλλους. Γενικά σε έχει επηρεάσει στη σχέση σου με το άλλο φίλο όλη αυτή η έλλειψη του πατέρα που υπήρχε στη ζωή σου? Σίγουρα. Βλέπεις να αγαντζώνεσαι στους άντρες, βλέπεις να... Ναι, το κάνω αυτό και δεν πρέπει να το κάνω. Ό,τι σου έχει λείψει να θες να το καλύψεις τώρα με τους άντρες στη ζωή σου? Ναι, άμα δηλαδή έτσι μ' αρέσει κάποιος, ενθουσιάζομαι και... Γραπώνεσαι. Μέχρι που τον πνίγω και φεύγει. Μέχρι που τον πνίγεις και φεύγει. Ξέρεις, αυτή είναι η μοίρα του παιδιού που δεν έχει πάρει από τον μπαμπά την αγάπη που έπρεπε να χορτάσει. Ναι. Πριν την ζητήσει να την καλύψει από άλλον άντρα. Δυστυχώς. Η στόχη σου, τα όνειρά σου είναι ποια? Λοιπόν, η δουλειά που έχω ξεκινήσει και κάνω τώρα, μ' αρέσει αρκετά, δηλαδή νιώθω ότι... Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουτσέλιν που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία και είμαι στο Alter, γιατί όταν τελείωσε ο διαγωνισμός, εγώ ήμουν σε πολύ άσχημο σημείο, γιατί παρότι ακουγόμουν, δεν μπορούσα να δουλέψω. Είχε ταυτιστεί με το θέμα του DNA? Όχι, όχι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, να μου λέγανε πολύ καλά λόγια, σαν να μια γκαντεμιά να την πω, μια... Πώς να την πω, κάπως. Πάντως βλέπεις τις εικόνες, όπως μου έλεγες, από τα καλλιστεία και δεν θες πια, δεν σε ευχαριστεί. Σημαίνει ότι... Βασικά το έβλεπα γιατί δεν μου άρεσε καθόλου όπως είχα βγει στα καλλιστεία. Δεν σου άρεσε, πως χειρίζεις. Καθόλου δεν μου άρεσα και δεν θέλω να θυμάμαι και όλη την ένταση εκείνης της βραδιάς. Και... Αλλά μετά μου βγήκε σε καλό, δεν μπορώ να πω. Και ήταν ένα βήμα, έτσι, μια ευκαιρία να προβληθώ, γιατί από εκεί καλώς κακώς έγινα γνωστή. Άρα ο στόχος σου είναι ποιος, θες πια να γίνεις τι? Μ' αρέσει πολύ η τηλεόραση. Μάλιστα. Δηλαδή προς το παρόν αυτό το μικρό που προσπαθώ και κάνω μαζί με τον Βασίλη τον Δρυμούση. Δημοσιογραφία ή απλή παρουσίαση? Έχω σκεφτεί και δημοσιογραφία από την άποψη να με βοηθήσει στο λόγο μου περισσότερο και να έχω και πιο ολοκληρωμένη άποψη γύρω από κάποια θέματα. Ναι. Τώρα, ποια θέματα τραβάνε πιο πολύ?
Σ' αρέσει να ασχολείσαι με τη ζωή υπονήμων, σ' αρέσει να ασχοληθείς με τη ζωή ανθρώπων που έχουν ανάγκη, πιο κυρίως αυτό, κυρίως με παιδιά, με κυρίως κοινωνική εκπομπή, μάλιστα. Δηλαδή να μπορώ να, αν μπορώ, να βοηθήσω. Τέλεια. Σε τέτοιο. Βέβαια και το πρωινό θα ήταν κάτι που. Γιατί γενικότερα εγώ και στην παρέα είμαι πολύ του να κάνω πλάκα και να γελάσουμε και είμαι πιο. Αυτό που με αποκαλούν και μου λένε είσαι πολύ χύμα. Νομίζω ότι αυτό το βγάζω και στην εκπομπή στο Alter και κάνω τον κόσμο να γελάει. Και με ευχαριστεί, μπορώ να πω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επομένως, δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε να σηκώσεις τα μανίκια ψηλά. Ναι. Να πάρεις απόφαση ότι θα στρωθείς στη δουλειά. Διότι σίγουρα. Πράγματι μέσα από τη δημοσιογραφία θα μπορέσεις να στηρίξεις, έστω και αν σε ενδιαφέρει μόνο η παρουσίαση. Κάνοντας θέματα, τρέχοντας για να κυνηγήσεις ένα θέμα, θα ξέρεις και πώς από εκεί πέρα να το στηρίξεις και μπροστά στο γυαλί. Σίγουρα. Που είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι και, και έτσι κι αλλιώς σου αξίζει και θα σε έχει κερδίσει περισσότερο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ για το εγώ άνοιγμα για την κατανόηση. Ψυχή σου με όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Και εδώ θα είμαστε πάντα. Και δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ εμείς πολύ. Θα είμαστε εδώ για ό,τι τυχόν θέλεις, ανοιχτή, έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα όσα επίσης έχεις βάλει στόχο να κατακτήσεις. Και ευχαριστώ για την κατανόηση και την ηρεμία που μου βγάλετε. Πάμε εμείς σε γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα θέματά μας. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αποκαλυπτική η Μαρία Λουίζα Βούρου και πολύ ευγενικά, χωρίς να θέλει πραγματικά να θίξει κανέναν, προσπάθησε όμως να αποδώσει αρκετά την αλήθεια της, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν στη δική της ψυχούλα είναι αρκετά σκληρά. Την πικρία της την έβγαλε, έτσι. Και πόδινα. Και σπόντες. Πάντως, ήθελα να πω ότι υπάρχουν ψέματα. Για όσους μπορούν να εισπράξουν, έτσι. Υπάρχουν ψέματα κατά συνθήκη και ψέματα ζωής. Τα ψέματα της ζωής είναι αβάσταχτα. Ναι. Εγώ απόλυτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, απόλυτη. Μπορείτε να το κάνετε και πιο. Ναι, θέλω να πω ότι όταν γεννιούνται παιδιά που δεν ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας τους, κρύβεται αυτό, ναι, που αποκαλύπτεται απλώς, αργότερα. Εσάς δεν σας φάνηκε λίγο περίεργο ότι μετά από 19 χρόνια ένας άνθρωπος αποφασίζει να πληγώσει μέσα εισαγωγικά ένα παιδί? Δηλαδή, όταν ας πούμε εγώ είμαι πατέρας ενός παιδιού και λέω ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει συμπεριφορά μου απέναντί του. Για ποιο λόγο να βάλω σε αυτή την ψυχική δοκιμασία ένα παιδί? Ένα κορίτσι που δείχνει ότι λατρεύει τον πατέρα της. Για σκεφτείτε όμως ένα ψέμα που εκείνος ήξερε ότι το παιδί του, αυτό το παιδί μεγαλώνει με αυτό το ψέμα, ζει με αυτό το ψέμα, έφτασε 19 δηλαδή, χρονών. Στα 19. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή, ξέρετε, είναι και αυτό ένα φορτίο. Αν προσέξατε όμως όλη την κουβέντα, λέει ότι εγώ πάω στη σχολή μου και έμαθα ξαφνικά από τους συμμαθητές μου, είδαν οι συμμαθητές μου όλη αυτή την ιστορία με το DNA. Αυτή την ιστορία με το DNA ένας άνθρωπος την έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Γιάννης Βούρος, που εγώ τον τιμώ και μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι και ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, για να πάει το κορίτσι 19 χρονών, από κάποιους πιέστηκε ή τέλος πάντων υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος που το γνωρίζει φυσικά μονάχα ο ίδιος, που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, στο να οδηγήσει το παιδί του, στο να πάρει αυτή την εξέταση του DNA. Δεν είναι φυσιολογικό. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Όπως βέβαια αυτό που κατάλαβα εγώ από όλη τη συνέντευξη της Μαρίας Βούρου είναι το γεγονός ότι είναι πικραμένη με τον πατέρα της, γιατί λέει: η μάνα μου έπιασε δύο δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα. Ο πατέρας μου ερχόταν μονάχα τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στις διακοπές μια-δυο μέρες. Και ήταν πολύ τιμητικό για αυτήν να έρχεται δύο φορές τη βδομάδα να τη βλέπει. Το ανέφερε δηλαδή σαν κάτι εξαιρετικό. Εσείς οι μπαμπάδες να τα ακούτε αυτά, οι ηθοποιοί, που όλη σας η ζωή κάποια στιγμή γίνεται η τέχνη σας. Δεν σου είπα. Κατάλαβες. Σου έλεγα πριν. Και η δεν καταλαβαίνετε. Η γυναίκα μου, ύστερα, επειδή μου μοιάζει πολύ η κορή μου, μου λέει να πάει να κάνουμε ένα DNA test, να δούμε αν είναι δικό μου το παιδί. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα στην επικαιρότητά μας. Είναι εδώ και ο συνεργάτης μου, ο Σπύρος ο Σιγούρος, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη, πότε. Πώς έχασε. Πότε άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας της Μιμής Ντενίση. Πες μας, Σπύρο μου, τι. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η είδηση είναι λίγο πολύ γνωστή ότι ο πατέρας Μιμής Ντενίση χάθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 η ώρα. Θα πούμε και κάποια πράγματα άλλα που δεν έχουν προλάβει ακόμα οι συνάδελφοι να τα πούμε. Ότι ο πατέρας λοιπόν έχασε τον πολυκαμπένο του πατέρα 5 ώρα τα ξημερώματα, νοσηλεύοντας στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν στρατηγός, ο στρατηγός Αθανάσιος Ντενίσης, που είχε αφήσει πολύ σημαντικό έργο πίσω του. Είναι πολύ γνωστός, ας πούμε, στις τάξεις
του στρατού. Στα 92. Στα 92 του, πλήρης ημερών θα λέγαμε. Στρατηγός Αθανάσιος Ντενής. Από ανακοπή καρδιάς, ουσιαστικά από βαθιά γεράματα, ένας άνθρωπος ο οποίος κουρασμένος από τη φθορά του χρόνου τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Ταλαιπωρούνταν από πάρα πολλές ασθένειες, μικρές, μεγάλες κατά καιρούς, και γι' αυτό κιόλας όλοι θα θυμόμαστε ότι πριν 2 μήνες περίπου, τότε στο γάμο της Μιμής Ντενίση δεν είχε μπορέσει να παραβρεθεί. Γι' αυτό κιόλας η Μιμή Ντενίση είπε μετά στις κάμερες είχε ότι κάνει δηλώσεις, είχε κάνει δηλώσεις. Να τις δούμε 2 λεπτά. Και θέλω να πω τώρα που είστε όλοι ότι η σκέψη μου είναι στον πατέρα μου που βλέπει από το σπίτι γιατί είναι άρρωστος και δεν μπόρεσε να το παρακολουθήσει και του στέλνω την αγάπη μου, τον είχα στο μυαλό μου σε όλη την ώρα του μυστηρίου. Πώς ήταν αυτές οι στιγμές για σένα, Μίμη, τώρα που... Τι σκεφτόσασταν. Το σκεφτόμουν πολύ, επειδή θα ήθελε να βρίσκεται και δεν γινότανε, αλλά ξέρω ότι και από το σπίτι η χαρά του είναι μεγάλη και το μυαλό μου ήταν κοντά του. Η ευλογία του πατέρα της Μιμής ήταν για μας θείο δώρο, πραγματικά. Όταν τον επισκεφθήκαμε, μη συγκινηθείς τώρα. Όχι. Πώς σας είπε. Όχι, αφήστε το για μας, αλλά ήταν πολύτιμη αυτή η στιγμή. Μια ιδιαίτερη και μια πολύ δυνατή σχέση μεταξύ κόρης και πατέρα. Η Μιμή Ντενίση πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις που έχει δώσει σε δημοσιογράφους έχει μιλήσει για αυτή τη σχέση την πολύ ωραία που είχε με τον πατέρα της. Πάντως και εγώ μιλώντας πριν έτσι, την ημέρα του γάμου μου εξηγούσε ότι ήθελε να το επισπεύσει το γεγονός μόνο και μόνο γιατί ένιωθε στην ψυχή της ότι έχοντας την ευλογία του μπαμπά και με την επικοινωνία που μπορούσε να έχει πια βιάστηκε να τα κάνει όλα για να φύγει εκείνος λυτρωμένος ότι το κορίτσι του πια έχει βρει μια αγάπη, μια αγκαλιά και προχωρά τη ζωή της ευτυχισμένη. Και το πλήρης νομίζω ότι παίζουν ρόλο, παίζουν πολύ ρόλο αυτά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ένας πρώτος γάμος ή ένας επόμενος γάμος. Όχι, βέβαια δεν έχει. Ένα ξεκίνημα ή... Ναι. Έτσι. Εντάξει, νομίζω όμως ότι περισσότερο, μεγαλύτερη μια σημασία στις σχέσεις αυτές έχει το τι λέγεται, πόσο οι σχέσεις είναι αποκαλυπτικές και όχι τόσο... ξέρετε, αυτό το όνειρο μπορεί να έχει ο πατέρας και αν το εκπληρώσει το παιδί και να του κάνω τη χάρη. Εντάξει, νομίζω ότι εγώ περισσότερο... θυμάμαι χάνοντας τη γιαγιά μου, ήθελα πολύ να έχει προλάβει να δει το δυσεγγονό της από μένα. Ναι. Την προγιαγιά μου. Το πλήρης ναι, είναι μια επιθυμία. Κάτι που θέλουμε να δούμε. Το πλήρης ημερών που είπες αφορά την ηλικία για το παιδί. Δεν υπάρχει πλήρης ημερών. Υπάρχει πάντα κάθε μέρα, κάθε στιγμή ακριβώς. Θέλει κοντά το γονιό. Ναι, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και μάλιστα στις χαρούμενες στιγμές. Και το παιδί, να πούμε, η Μιμή Ντενίση δηλαδή, έσπευσε αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο στο 300. Αμέσως μετά πήγε στο σπίτι στο πατρικό μαζί με τη μητέρα της και την αδερφή της και κατάφερε τελικά σήμερα κάποια στιγμή το μεσημέρι να πάει στο σπίτι της στην Μαυροματέων γιατί έχει και το απόγευμα παράσταση και επειδή... Το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που είπες τώρα όμως. Ναι, είναι ότι συγκλονιστικό. Έχει παράσταση σήμερα. Είναι η μοίρα του ηθοποιού αυτή. Το λέγαμε και στην αρχή βέβαια. Πάρα πολλοί κόσμος έπαιρνε τηλέφωνα από νωρίς στο θέατρο σήμερα, απλός κόσμος αλλά και φίλοι και συνεργάτες και λέγανε τι θα γίνει και ήξερε πάρα πολύ καλά. Εισέπραξε η Μιμή Ντενίση όλο αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου και λέει: θα είμαι εκεί για το κοινό, θα παίξω. Γνώριζε το καλλιτεχνικό της χρέος, την ευσυνειδησία της. Ένα δώρο ίσως θα ήταν να είναι σήμερα γεμάτο το θέατρο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δώρο. Βέβαια, αυτό να τα πούνε και κάποιοι άλλοι. Ένα δύο. Έτσι. Στον αυτό άνα μου να τα ακούνε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι την κρίνουν λίγο περίεργα ως ηθοποιό. Έτσι, θα, δούμε και δηλώσεις, θα δούμε έτσι, τώρα δηλώσεις του Μάκη Λαζόπουλου και... που έγιναν σήμερα με αφορμή βεβαίως την δική του. Εντάξει, αφού σε λίγο θα τους ακούσουμε, έχει ήδη παίξει αυτό. Σήμερα είχε ο Μάκης Λαζόπουλος για τη δική του παράσταση. Είχε για τη δική του παράσταση. Συνέντευξη τύπου. Που εκεί μίλησε και για την επίσκεψη της Μιμής Ντενίση στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο χθες, αλλά και για την απώλεια. Νομίζω δύο συνάδελφοι από το χώρο σας, ηθοποιοί, μιλούν για το χαμό του πατέρα της Μιμής, απευθύνονται προς τη Μιμή, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, νομίζω... Έχουν κάνει δηλώσεις. Να ακούσουμε πρώτα την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, τι μας είπε. Με πολύ μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα ότι ο Θανάσης Ντενίση, ο πατέρας της κυρίας της Μιμής Ντενίση, απεβίωσε. Για να επαφθεί ο Νουρίνη, ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, υπέροχος οικογενειάρχης. Τον είχα γνωρίσει όταν κάναμε συντροφιά με την κυρία Ντενίση και τον δουλεύαμε μαζί. Ήταν ένας άνθρωπος που τον θυμάμαι με πολύ γλυκά, γιατί ήταν εκεί κοντά στα παιδιά του πάρα πολύ, θαύμαζε τη Μιμή πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάντα έλεγε τα καλύτερα για εκείνη και για τη Σοφία και με τη γυναίκα του νομίζω πέρασε μια πολύ ωραία ζωή. Και νομίζω ότι όταν πήγε πια και η εγγονούλα του στη ζωή ήταν, είχε περισσή χαρά. Ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν έτσι
Τον θυμάμαι πραγματικά γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπο. Είχε μια πολυτάραχη και πολύ ωραία ζωή. Ήταν και στρατιωτικό, είχε πολεμήσει όλο στο αλβανικό έπος, όπως θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά θερμά συλληπιτήρια. Μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής και εύχομαι η οικογένειά του να τον θυμάται με τη δύναμη και τη χαρά που ήθελε και εκείνος να ζει τη ζωή του. Να ζουν τη ζωή του. Από ό,τι μάθαμε, η παράσταση της κυρίας Ντονίση σήμερα θα γίνει κανονικά. Θα γίνει, Αυτό πόσο σκληρό είναι για έναν ηθοποιό? Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι η κυρία Ντονίση δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και τελευταία στιγμή, φαντάζομαι, και απρόοπτα πρόσμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι ότι κάποιες στιγμές όταν παίζαμε και μαζί, όταν κάποιες στιγμές έρχεσαν κάποιες επιπλοκές με την υγεία του, ήταν πραγματικά αναχωρημένη και συγκλονισμένη, αλλά είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, όπως καλείται να είναι κάθε καλλιτέχνη στις τέτοιες στιγμές. Καλείται να κάνεις τη δουλειά σου και δυστυχώς δεν είναι από τις δουλειές που ακυρώνονται τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται να επιστρέψεις στα εισιτήρια, δεν γίνεται να σου πει τελευταία στιγμή στον κόσμο που μπορεί να έρχεται και από μακριά να σε δει. Δυστυχώς. Πραγματικά όμως είναι τόσο ο μύθος του ηθοποιού που πίσω από τα γέλια μπορεί να κρύβει, όχι μπορεί να κρύβει, πολλές φορές κρύβει δάκρυα. Η παράσταση που έχει ξεκινήσει ήδη είναι το «Σ' αγαπώ, δεν είναι ντεμοντέ». Και μάλιστα να πούμε και μια πληροφορία ακόμη που μάθαμε από το περιβάλλον της κυρίας Ντονίση, ότι ζήτησε από τους συνεργάτες σήμερα να την στηρίξουν όσο μπορούν, από τους ηθοποιούς δηλαδή συναδέλφους, να τη στηρίξουν όσο μπορούν στην παράσταση, γιατί εκεί είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και αν μπορούν, εσείς ηθοποιοί το γνωρίζετε καλύτερα, να δίνουν λίγο παραπάνω για να τη βοηθήσουν, να τη στηρίξουν. Αυτό είναι η μοίρα του ηθοποιού. Πρέπει να παίξει την παράσταση. Δεν έχει σημασία τι έχει συμβεί. Πρέπει να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να κάνει ένα delete σε ό,τι έχει συμβεί και να τα έχεις δώσει όλα. Έχεις περάσει τέτοια στιγμή? Όχι, εγώ όταν έχασα τον πατέρα μου... Όχι απαραίτητα από για αγαπημένο πρόσωπο, για οποιαδήποτε έτσι, δική σου επώδυνη στιγμή που μπορεί να κοίταξε, σε έκανε να... Είχα απλώς γύρισμα και ήταν πολύ επώδυνο. Ήταν πολύ επώδυνο. Όταν είχασες τον πατέρα σου. Όταν είχασες τον πατέρα μου, ναι, το 95. Πάντως δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι ότι αν χτύπα ξύλο κάτι συμβεί, δεν ξέρω αν θα βρω το κουράγιο εγώ να το κάνω. Ναι, πολλές φορές είναι και διέξοδος η δουλειά. Εγώ θυμάμαι όταν πεθάνει ο πατέρας μου, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και αυτό με ανακούφιζε. Είναι λυτρωτικό. Είναι λειτουργικό. Μιλάει όμως, και λειτουργεί. Η διαφορά όμως η μεγάλη είναι ότι πρέπει να παίξεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αισθάνεσαι. Γιατί το να κάθεις στο σπίτι σου και να κλαις και να δουλεύεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αλλά το να βγαίνεις όμως, να σε βλέπει ο κόσμος, είτε είσαι ηθοποιός είτε είσαι δημοσιογράφος και να ξεχνάς τα προβλήματά σου και να δίνεις μια διαφορετική εικόνα στον κόσμο από αυτό που αισθάνεσαι στην καρδιά σου. Αν μπεις στο ρόλο, είναι πολύ πιο σκληρό. Είναι πολύ πιο σκληρό. Είναι πιο σκληρό όμως. Έτσι, να θες να κλάψεις και να πάμε γεμάσεις. Να ακούσουμε και τον Δημήτρη τον Πιατάτη μας είπε. Θέλω να φράσω από καρδιάς τη συλληπιτήριά μου στη φίλη μου τη Μιμή, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε μια τόσο χαρούμενη και προσωπική στιγμή, ενώ το γάμο της, και ήρθε αυτό το πολύ κακό μαντάτο. Από καρδιάς τα χαρά μου συλληπιτήρια. Κύριε Πιατά, από ό,τι έχουμε μάθει, η κυρία Ντονίση σήμερα το βράδυ θα κάνει κανονικά την παράσταση. Δεν θα αναβληθεί. Πόσο σκληρό είναι αυτό για έναν ηθοποιό? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια φοβερή μοίρα και άτυπη μοίρα του επαγγέλματός μας, να είμαστε υποχρεωμένοι να εσωτερικά και ηθικά να παίζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, τιμάμε και τις μνήμες των πολύ προσφυλών μας προσώπων, γιατί θα θέλαμε να είμαστε απάνω στο σανίδι και με κάποιο τρόπο ζωντανοί. Και παράλληλα όμως είναι και η ανθρώπινη στιγμή. Και έτσι αυτή η εμπλοκή του καλλιτέχνη και του ανθρώπου είναι μόνο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να γίνει. Ο Δημήτρης Πιατάς ακριβώς. Ότι μπορεί δηλαδή ο πατέρας ή ο κάθε πατέρας ενός ανθρώπου που τον κάνει μετά από λίγο να θέλει να βρίσκεται και να κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα για να τον τιμήσει. Πιθανότητα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν ακυρώνει καθόλου το πόσο σκληρό είναι αυτό που ζει. Να παρουσιάζει διαφορετικό πρόσωπο. Πες μας για την κηδεία, τι ακριβώς, ναι. Πότε θα γίνει. Η κηδεία λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 1:30 στο κημητήριο Παπάγου με τιμές στρατιωτικού. Ήταν στρατηγός. Την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή 1:30 στο κημητήριο Παπάγου. Εκεί λοιπόν με στρατιωτικές τιμές. Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καλυφθεί το φέρετρο με την ελληνική σημαία.
Και από εκεί και πέρα υπάρχει και τα μετάλλια και τα σπαθιά και ό,τι έχει συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια θα παραδοθούν από την οικογένεια στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και προφανώς μετά θα πάρουν τη θέση σε κάποιο μουσείο. Μάλιστα. Το εθιμοτυπικό όλο. Το εθιμοτυπικό όλο. Και κατά τα άλλα να πούμε για τον σύζυγο, τον Σωτήρη τον Πολύζο. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε σήμερα το μεσημέρι μαζί του. Ήταν λίγη ώρα πριν την εκπομπή του, μιλήσαμε με κάποια συνεργάτη του. Αυτό που μάθαμε είναι ότι σήμερα το βράδυ, αν καταφέρει και εξασφαλίσει τον αντικαταστάτη του για την αυριανή εκπομπή του στο TRT, θα μπορέσει να έρθει σήμερα το βράδυ. Α, δεν είναι καν κοντά της ακόμα. Δεν είχε καταφέρει, ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα όμως το βράδυ, μόλις καταφέρει να ρυθμίσει κάποια πράγματα για την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα, θα βρει στο πλευρό της σύζυγου του. Τώρα, βεβαίως, είναι τρυφερές, ευαίσθητες, δύσκολες στιγμές που ο καθένας μας δυστυχώς ζει. Νομίζω ότι ευχήθηκε συλληπιτήρια και ο Λάκης Λαζόπουλος, έτσι δεν είναι? Ευχήθηκε συλληπιτήρια. Παρότι υπάρχει έτσι μια... Υπάρχει μια ανοιχτή είναι διένεξη πια, η οποία έχει λάβει έτσι και διαστάσεις ακόμη μεγαλύτερες, πέραν των δικαστηρίων. Τώρα μπήκε και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στο τοπίο. Να ακούσουμε λίγο ποιες είναι οι δηλώσεις του Λάκη Λαζόπουλου. Θέλουμε ένα σχόλιο γι' αυτό, δεν μπορώ να το ρωτήσω. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή, καλή απόφαση. Δεν θέλετε όμως να πείτε κατά πόσο ήταν σωστή η κίνηση αυτή, ούτως ή άλλως άτυρα κάνετε εσείς? Ο καθένας θα κάνει αυτά που θέλει. Mm-hmm. Και από τη μεριά του, το ΕΣΟΡΟΥ δεν είναι ένας λογοκριτικός μηχανισμός να απαγορεύσει τη σκέψη. Mm-hmm. Μπορεί να απαγορεύσει την παραπληροφόρηση, μπορεί να μιλήσει για παραπληροφόρηση, αλλά η σκέψη, όπως ξέρετε, πουθενά στον κόσμο δεν απαγορεύεται. Εγώ μιλώ μόνο πάνω σε αυτό που βλέπω. Δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες. Βλέπουν όλοι κάτι ζωντανό, το βλέπω κι εγώ. Άλλος λέει, αχ, τι ωραία, νύφη. Άλλος λέει, πω, πω. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Πάντα είσαι βρίσκει δίπλα σε έναν άνθρωπο. Εντάξει. Ασφαλώς, συλληπιτήρια σε οποιονδήποτε άνθρωπο περνάει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι απόψεις και οι θέσεις δεν αλλάζουν. Υπάρχουν η λύπη για να δυσάρεστε το γεγονός και η άποψη και η κρίση δεν αλλάζει ποτέ με ένα δυσάρεστο. Υπάρχει ένας σεβασμός στη δύσκολη στιγμή που περνάει ένας άνθρωπος και εκεί τις συμπαραστεκόμαστε όλοι. Μάλιστα. Τις συμπαραστεκόμαστε όλοι σε αυτό το γεγονός, έτσι. Ναι, σωστή είναι η άποψη. Έτσι, τώρα, πολύ σωστή. Εντάξει, μισό λεπτό. Μην μπαίνετε όμως έτσι απλά τα πράγματα. Ως προς το γεγονός του χαμού αυτού του ανθρώπου, του τόσο σημαντικού ανθρώπου για τη Μιμή Ντενίση. Μιλάει στη συνέντευξη την οποία έδωσε για τη Μιμή Ντενίση, λες και είναι εχθρός της. Εγώ, αν δεν δηλαδή ήταν κάποιος αντίπαλος, θα μίλαγα έτσι. Θα έλεγα ότι έχουμε προβλήματα μεταξύ μας. Έχουμε αυτή τη μάχη μεταξύ μας που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνουμε ανακοχή και να πω ότι πόσο πολύ λυπάμαι. Δεν ανέφερε δηλαδή να πει ότι. Έκανε δηλαδή ένα πρόλογο. Εμένα ο πρόλογος με ενοχλεί πάντα σε ένα γεγονός. Ή λες, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ να είναι καλά η γυναίκα κτλ. Ή δεν κάνεις μια ανακατοσούρα. Ο πρόλογος νομίζω απευθυνόταν περισσότερο στο ραδιοτηλεοπτικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν δίνεις τα συλληπιτήριά σου σε κάποιον, πρέπει να κάνεις και ένα πρόλογο. Ναι, να απολογηθείς για κάτι. Εκτός αν απολογηθεί. Αν έχει απολογηθεί, απολογείται. Κοίταξε, λέει... όχι, δέχτηκε ερώτηση από ό,τι είδα. Εντάξει, δέχτηκε ερώτηση. Αν θα ήθελε ακριβώς να τοποθετηθεί. Άκουσε. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος ο Λάκης Λαζόπουλος. Εγώ 10 ερωτήσεις να του κάνεις. Άμα θέλει να πει, σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί αυτές τις ώρες ακριβώς. Όταν όμως αρχίζεις και λες. Ναι, ο ένας χαμογελάει, αλλά εγώ είμαι από αυτός ο οποίος στραβομουτσουνιάζω. Άρα λες ότι να σου πω κάτι, μην λέμε πολλά λόγια. Θεωρείς ότι αυτές τις στιγμές είναι για να σιωπήσουμε και να σεβαστούμε το πένθος ενός ανθρώπου. Αυτό πιστεύω. Νομίζω εγώ. Ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Εσύ νομίζω άλλο. Ότι δεν υπάρχει φοβερό, παιδιά όμως. Όχι, έκανε ένα πρόλογο. Ο πρόλογος είναι λίγο ενοχλητικό σε μια τέτοια κατάσταση. Και να υποκριθεί και να υποκριθεί, να παίξει έναν άλλο ρόλο απέναντι σε αυτό που συνέβαινε. Υποκρίνεσαι. Ο Λάκης Λαζόπουλος εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβερά ευαίσθητος. Χρειάζεται να υποκριθεί για να δείξει τον πόνο και το σεβασμό που έχει σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το γονιό του. Αν χρειάζεται η υποκρισία για αυτό, σημαίνει δεν χρειάζεται να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Δύο σκέλη. Μια μεριά είπε ότι έχουν μια διένεξη μας τόπο και την άλλη μεριά ότι
Για τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Εγώ νομίζω ακριβώς ότι όσο συνεχίζουμε εμείς να το συζητάμε, είναι σαν να κάνουμε αυτό που δεν θέλαμε που και λες ότι δεν έπρεπε να είχε γίνει. Όσο εμείς λέω το συζητάμε τώρα, περισσότερο θα έπρεπε και εμείς όλοι να σιωπήσουμε, να αφήσουμε τη γυναίκα να ζήσει αυτές τις στιγμές τις δύσκολες που περνά και να μην επεκταθούμε σε τίποτε άλλο. Αν χτύπα ξύλο, έχανα το γονιό μου και άρχισε εσύ και έλεγες. Ο Βαγγέλης ο Γκούμας, ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ τα οποία δεν μ' αρέσουν και πιστεύω δεν είναι πολύ καλό. Μην το επαναλάβουμε άλλο, απλά επειδή πρέπει να πάω για break. Σε πιέζω. Θα ήθελα εγώ τουλάχιστον αυτό, να ευχηθώ να νιώσει όσο πιο σύντομα μπορεί καλύτερα, δυνατή, να σταθεί πάντα δίπλα στους ανθρώπους που την αγαπούν και στο κοινό που τόσα χρόνια κοίταξε, είναι στο πλάι. Κοίταξε, η Μιμή είναι και η ίδια στρατηγός. Ακριβώς. Έχει μεγάλη δύναμη. Έχει μεγάλη δύναμη μέσα της. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις, επιστρέφουμε, γιατί αμέσως μετά αλλάζουμε τελείως ατμόσφαιρα και κλίμα. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Λάκη Λαζόπουλο, επειδή λείπει αυτό το διάστημα από την τηλεόραση, αυτά τα νούμερα πλέον προσπαθούμε να δούμε ποιοι άλλοι μπορούν και τα προσφέρουν, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες σειρές που έχουν αντικαταστήσει τουλάχιστον στις υψηλές τηλεθεάσεις. Από εκεί και πέρα θα τα παρακολουθήσουμε. Θα έχουμε την χαρά έτσι να απολαύσουμε λίγα στιγμιότυπα για να δούμε και τι ακριβώς είναι αυτό και που κάνει τον κόσμο και γελά και απολαμβάνει. Ποιο είναι το μυστικό που τις βλέπει ο κόσμος. Ποιο είναι το μυστικό, θα το πούμε αμέσως μετά. Λυπάμαι που σας κόβω αυτή την πλούσια συνομιλία που είχατε στο διάλειμμα. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας δείχνει ποιες είναι αυτές τώρα οι σειρές που χτυπάνε τα κόκκινα και κάνουν τον κόσμο να στέκεται εκεί σε εβδομαδιαίο ραντεβού μαζί τους. Για πάμε να δούμε. Μία που μένει έγκυος μόνης από ένα πασχάλι. Σε λίγο θα μας πεις ότι έμεινε έγκυος με SMS. Αν πέρυσι στην εβδομαδιαία λίστα τηλεθέασης ο Λάκης Λαζόπουλος μονοπολούσε την κορυφή χωρίς συναγωνισμό, φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η διακοπή του Alt Adiri News έφερε στην επιφάνεια νέους διεκδικητές της κορυφής ή αλλιώς τους αντικαταστάτες του Λάκη. Τρεις είναι οι σειρές που κατέχουν τη μερίδα του Λέοντος στην εβδομαδιαία μάχη της HGB. Η Πολυκατοικία, ο Λάκης ο Γλυκούλης και το Ευτυχισμένοι μαζί καθυλώνουν σε κάθε προβολή τους κάτι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές. 51,2 για το τελευταίο επεισόδιο της Πολυκατοικίας, 49,1 για τους Ευτυχισμένους μαζί και 46,5 για το Λάκη το Γλυκούλη. Κι αν ο Λάκης Λαζόπουλος και το τηλεοπτικό του Σαντήρι φέρουν ελληνική ταινία γνησιότητας, το ίδιο δεν ισχύει για τις τρεις τηλεοπτικές σειρές του Μέγκα. Τόσο η Πολυκατοικία, αλλά και η οικογένεια του Γιάννη Μπέζου, όσο και ο Γλυκούλης Πέτρος Φιλιππίδης, βασίζονται σε πετυχημένες ισπανικές σειρές, οι οποίες έχουν διαπρέψει κατά τη διάρκεια της προβολής τους. Και έτσι τη θέση του Αλτσαντιριώτη Λάκη παίρνει πια η θρηλυκή οικογένεια των Μαυροτσουκαλέων, η ένικη μιας ιδιόρυθμης πολυκατοικίας και φυσικά ο Γλυκούλης Λάκης. Μάλιστα. Όπου ξέρετε τώρα ότι είναι ισπανικές σειρές. Δεν έχει σημασία αυτό. Το έτσι, ισπανικές σειρές οι οποίες έχουν εδώ ελληνοποιηθεί. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, ξέρεις. Ποια της Πολυκατοικίας. Ολωνών των σειρών. Δείξατε είναι... τρεις σειρές, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ότι παίζουν παιδιά. Ότι είναι κωμωδίες. Κωμωδίες. Ο κόσμος ναι, έχει μπαρδέψει. Μα γι' αυτό και το συγκρίνουμε δηλαδή, με τον Λάκη. Δεν θα έχει να φας, δεν θα έχει να πιει. Μην βγει στον δρόμο να σπατήσει αυτοκίνητο. Πρόσεξε, μην πάθει το ένα, μην πάθει το άλλο. Περιμένει να γυρίσει στο σπίτι και να δει κάτι ευχάριστο. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία των σειρών. Α μην ξεχνάμε τον Χριστόφορο Παπαγαλιάδη. Να φύγει από τη δυστυχία του. Πριν από τρία χρόνια έκανε μια πολύ μεγάλη σειρά. Μετά έκανε μια δεύτερη σειρά η οποία δεν είχε καθόλου χιούμορ. Μιλάμε για τη σειρά που έκανα που ήταν ανάπηρος. Και αυτό το πράγμα το πλήρωσε στα νούμερα. Βέβαια. Ενώ αντίθετα στην προηγούμενη σειρά που ήταν ας πούμε, μέσα. Που είχε, ας πούμε, τα έχουμε τη μαμά, την αδελφή, τη ξαδέλφη κτλ. Αλλά είχε όμως και το χιούμορ και την πλάκα μεταξύ τη νεολαία και τις ατάκες. Αυτό το πράγμα πούλησε. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ, την Πολυκατοικία δύο λεφτά. Να καταλάβουμε. Η γειτονιά μας. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που κάθεται κάθε εβδομάδα και. Η γειτονιά μας είναι. Η Πολυκατοικία είναι η γειτονιά του 1970, το ρετήριο του 1990. Έτσι. Και το ισπανικό του. Δεν ξέρω. Δέστο. Μάλλον αυτοί αντιγράψαν. Πάμε να το δούμε. Έφτασε στα αυτιά μας ότι κάποιοι από εδώ κάνουν ουρά στους από πάνω για ένα ζεστό ντους. Σε μια φοβερή μπανιέρα με σάουνα, υδρομασάζ, ραδιόφωνο και χιλιάδες κουμπάκια. Θανάση! Ναι, ένα απερίγραπτο τελείως άχρηστο και περιττών μέσων το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για μια χυδαία επίδειξη. Μην πέσεις στην αντίληψή μου ότι πήγατε πάνω για μπάνιο γιατί θα σας κόψω τα πόδια. Απ' τα γόνατα και κάτω. Και πώς θα κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό. Κρύο νερό. Σφίγγει το σώμα, χαλιβδώνει το χαρακτήρα και εξασκεί το πνεύμα. Ρα!
Πηγαίνετε. Με κοιτάτε. Πηγαίνετε. Απ' έξω όλα φαίνονται φυσιολογικά. Μέσα όμως τι γίνεται. Μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. 6 διαμερίσματα, ένα θυρωρείο, ένα ετοιμόρροπο ασανσέρ και 18 ήρωες της διπλανής πόρτας. Αλήθεια, τι δουλειά έχεις εσύ με το θυρωρό. Αυτό το φρικτό τύπο. Πάμε στο δωμάτιο 2. Πώς με είπε. Αλλάζει, κυρία Λίκη. Εγώ δεν θέλω να δω την κυρία Λίκη, θέλω να δω το δωμάτιο 1. Το δωμάτιο 1, Μανώλη, δεν σου κάνει καθόλου καλό. Στο 2 θα πάμε. Τζίμι, είπα θέλω το δωμάτιο 1 για να βλέπω τι κάνουνε. Εγώ θέλω όμως να δω την κυρία Αλίκη. Είπα, δωμάτιο 1. Κοίταξε να δεις, με το Μανώλη συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Πώς είναι, ας πούμε, όταν πηγαίνεις στα μαγαζιά σε εκπτώσεις, ακόμα και αν δεν χρειάζεσαι τίποτα, πάντα θα αγοράσεις κάτι φτηνό. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, ας το ξεχάσω. Είπε εμένα φτηνό. Είπε εμένα φτηνό. Τι κάνει παρά τη φημίση. Χάσαμε την εικόνα. Ένας τρελός θυρωρός, ένα ζευγάρι νέοι, ένα ζευγάρι γκέι, ένας φαφλατάς διαχειριστής με την κουτσομπόλα γυναίκα του, δύο αδερφές στην τρίτη ηλικία, μια όμορφη και μια άσχημη φιλενάδα, αλλά και ο χωρισμένος γυναικάς με τη μέγερα μαμά του, είναι όλοι αυτοί που μαλώνουν, κλαίνε, αλλά και γελάνε καμιά φορά στους διαδρόμους της πολυκατοικίας. Μαύρη Μαργαρίτα, άναψε καμιά σόμπα που διάσαμε. Ένα ποτηράκι κονιάκ, χάθηκε ο κόσμος. Έλα, σταματήστε να κρυώνετε τώρα, θα μιλήσω ο κύριος Μπαλαφούτη. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ απόψε σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση για να σας ανακοινώσω ότι χάλασε ο Λέβητας της πολυκατοικίας και ότι θα μείνουμε χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό. Όταν έλεγα να βάλουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, θα σας χάλαγε η αισθητική της ταράτσας. Τα είχαμε αυτονομία τώρα. Αφού είπαμε να βάλουμε φώτα αέριο, είπαμε να μην κάνουμε κι άλλο έξοδο. Ναι, και μην νομίζετε ότι ο εκλεγμένος διαχειριστής σας έμεινε έτσι, αγωνίστηκε, τσακώθηκε με τους τεχνικούς και τις εταιρείες, αλλά βλέπετε ότι οι Λέβητες έχουν συνοηθεί όλοι μαζί να χαλάνε αυτό το διάστημα. Μετάφραση! Για 3-4 μέρες πάρτε το απόφαση, θα κρυγώνουμε. Και δεν ενδιαφέρεστε που μέσα στο χειμώνα θα γίνουμε πάγο κολόνες, θα γίνουμε. Το ερώτημα όμως είναι, να ζει κανείς ή να μη ζει εκεί. Αχ, μια σας Παναγία μου, είναι σαν να μπαίνει σε πλυντήριο αυτοκινήτων και αρχίζει το νερό και σε χτυπάει από παντού. Εδώ, κοιτάτε δέρμα. Πελούδο, καλέ. Έκανα και σάουνα. Τι έχει, σάουνα? Και ραδιόφωνο. Εκπληρώθηκε η ερωτική μου φαντασίωση. Έκανα μπάνιο με το Χατζηγιάννη και να μου τραγουδάει και θα χαθώ. Ναι, εγώ έχω πιο κλασικά γούστα. Θα βάλω Μητροπάνο. Καθόμαστε, τα μπουρνούζια μας. Οι τηλεθεατές, όπως φαίνεται, θα ήθελαν πολύ να κατοικούσαν εκεί, καθώς το επιβραβεύουν με το 51%, σχεδόν δηλαδή 2 εκατομμύρια νέοι που αντί να πίνουν εκείνη την ώρα το ποτό τους, παρακολουθούν το σύριαλ. Δουλειά! Ε, να σου πω, όχι επειδή το σπίτι είναι δικό σου να μας παίρνεις την ουρά. Καλά, πώς μπήκατε εδώ μέσα. Μας άνοιξε η Δουλειά, που έφυγε για δουλειά. Κάψε και μια λίστα με ψώνια. Θα σου καρύσει το μπάνιο, είπε την άλλη φορά χάλια τα άφησε. Και να πάρτε και κανένα καινούργιο περιοδικό, τα διαβάσαμε αυτά. Πώς λειτουργεί αυτό. Προσέξτε, κυρία μου, θα κόψετε κανένα δάκτυλο, μην τα κουμπάτε αυτό το πράγμα. Εσύ τι κάνεις εκεί, ρε. Φίλε, εγώ κάνω βάρη για να χτίσω σώμα. Έχει πέσει πολύ ανταγωνισμό. Πού σε τρακουλεί. Έχει υπόψη σου, τελειώντας από αν, αυτό με τα ουδέτερα. Λοιπόν, εγώ πάω γιατί είναι η σειρά. Στην Ιάρα, ε. Ρε Σιτάκι, πιάσε κανένα παντοτάκι. Πηγαίνετε να πληθείτε σπίτια σας όλοι. Έξω από εδώ πέρα. Α, για να σου πω. Η Λουκία μας έδωσε την άδεια και το σπίτι είναι δικό της, εντάξει. Έχεις κανένα φρουτό. Κυρία. Αργούν τα παντοτάκια. Φέρε καμιά μπύρα, ρε εσύ. Καλημέρα, γείτονα, τι κάνουμε. Γεια σας, παιδιά. Τι κόσμος αυτούς μαζεμένους. Τι να σας πω, κύριε Παναφώτη, έχω βρει τον πελά μου. Φω, άμα δεν υπάρχει σεβασμός, λέει, και φιλότιμο και λίγη ευγένεια. Είναι κοινά σας, λέω, έχω αγανακτήσει. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Να φανταστείτε, ακόμα και τις πετσέτες μου ζητάνε. Όχι, ρε, φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο να με πω. Κοινωνές πετσέτες, λέω. Μυρωδάτες, σκουδάτες, βουτυράτες, μπράβο, πιάσε μία για μένα. Μισό λεπτό, παιδιά, κάτι βάχνει. Ποιος είναι ο τελευταίος στη σειρά. Άρα με ξεβράκωσες. Του! Την έχω δει αυτή την ταινία. Στο τέλος. Εντάξει, είναι, έχει χιούμορ πολύ. 2 εκατομμύρια κόσμος κολλάει και το παρακολουθεί. Έχει και καλούς ηθοποιούς πάντως. Έχει καλούς ηθοποιούς, πάρα πολύ. Το σκηνικό εδώ με Τσιμιτσέλη, ξέρετε ποιο είναι. Το ξέρετε, το βλέπετε το σύριαλ.
Έτσι, είναι ένας κουλτουριάρης νέος, ωραίος, που έχει παντρευτεί μια που έχει λεφτά, ο μπαμπάς της, τους έχει πάρει διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι το πιο γκλαμ διαμέρισμα της, της πολυκατοικίας και δεν έχουν και τζακούζι και πάνε όλοι και μαζεύονται με τα προβλήματα που έχουν θέρμανση κτλ. Να κάνουν όλοι να πάνε να κάνουν τζακούζι στο δικό τους διαμέρισμα. Αυτό που παίζει με στην πολυκατοικία, σε κάθε διαμέρισμα, είναι από αυτά που συμβαίνουν στις πολυκατοικίες που μένουν οι Έλληνες. Συνεπώς, γιατί ο άλλος να μην το δει από την ώρα που θα κάνει πλάκα. Πόσες πολυκατοικίες δεν έχουν πρόβλημα που δεν ανοίγει το καλοριφέρ. Βέβαια, εκεί μας παραπέμπει σε άλλο ζήτημα. Αλλά είναι για τις κωμωδίες αυτό που λέμε. Αντίθετα όμως, όταν κάτι είναι πιο καλογυρισμένο, πιο ακριβή παραγωγή, όπως είναι τα ματωμένα χώματα. Ναι. Έτσι, που τα νούμερά του είναι κοντεύει να πάρει τη διαφήμιση χωρίς λιπαρά. Ναι. Του Γιαουκιού, από ό,τι καταλαβαίνεις. Το είπαμε. Εκεί δεν έχει γέλιο, δεν θέλει ο κόσμος. Εντάξει, το είπαμε. Μέσα στη μιζέρια μας θέλουμε να γελάσουμε. Έχει ωραίο σενάριο εδώ, ωραίες ανατροπές, ωραίες συγκρούσεις, χαρακτήρες περίεργους. Πάμε όμως να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει και σε ένα άλλο ευτυχισμένοι μαζί. Επίσης, σχεδόν σε ίδια νούμερα, έτσι. Πενιντάρια κάνουν και τα δύο. Ευτυχισμένοι μαζί, Γιάννης Μπέζος. Ιωάννα Πηλιχού. Το οποίο είναι και από πέρυσι. Ο Τσαλταμπάς, ο Θανάσης, παίζουνε... Και από πέρυσι δεν είναι αυτό. Ένας και ένας, ναι, ο Σεμίτσος Μαυρόπουλος. Από πέρυσι. Τεράστια επιτυχία, περσινή. Από ό,τι είχα διαβάσει ήταν να το κρατήσουν για μια χρονιά, αλλά είδαν όμως τα νούμερα ότι αν ήταν συνεχώς ανωδική πορεία και αποφάσισαν να το κρατήσουν για δεύτερη φορά. Πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, της τηλεόρασης είμαστε. Το Μέγκα έχει φέτος τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα σίριαλ. Νομίζω ότι πάντα το Μέγκα είχε. Πάντα το Μέγκα είχε, αλλά δεν ξέρω φέτος τι γίνεται. Ναι, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, το Μέγκα έχει κυριαρχεί, ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε, είμαστε έτοιμοι, να δούμε λίγο ευτυχισμένοι μαζί. Μπαμπάκα μου, είσαι καλά τώρα? Καλά είμαι, αγόρι μου. Σαν να πήρα λαχείο και μου έπεσε ο πρώτος λαχνός. Πήγα και ήρθα. Βρε λαχείο, είσαι εσύ και σε κέρδισε η κόρη μου. Άντε πήρατε σιδερένιος και να τρίζει. Και τι είναι να τρίζει, γκαραζόπορτα? Γεια σου, ρε Διονύση! Να ζήσεις, ρε, σαν τα ψηλά βουνά! Φωνάζει, ρε. Τώρα ήρθα να το ξαναστείλουμε από εκεί που ήρθε. Ήρεμα, κάτσε από εδώ, αδερφέ. Κάτσε από... Ανάρρωση είναι κάτι που κάνεις μόλις γυρίσεις από το νοσοκομείο. Και δεν κάνει να δεις ποδόσφαιρο, ούτε να φας νόστιμα φαγητά. Θα κάτσω μόνος μου. Μόνο βραστά και σούπες. Ναι. Καθίστε κι εσείς. Και γι' αυτό είσαι όλη την ώρα τσαντισμένος. Ξέρετε τι έχω επιθυμήσει? Πες το και έγινε. Να κάτσω έτσι στον καναπέ και να δω ένα ωραίο αγώνα. Έλα ρε, Βάγκη, βάλε τον αγώνα αδιάδροφός μου. Ας προσποιείτε, γυρίζει στο λαμπάν, το σουτ 3-0. Τι είναι αυτό? Ο Ολυμπιακός ανόρθωσε το βάλα και σε επανάληψη. Έκανε μεγάλα νούμερα στην πρώτη προβολή. Ρε ηλίθεια, άλλαξε το τώρα, σου είπα. Τώρα το φέραμε, να το ξαναστείλουμε. Έλα, έλα, μην κάθεσαι. Πάμε στην κουζίνα που σου έχω μαγειρέψει να γιορτάσει με την επιστροφούλα σου. Τι μου μαγειρέψες? Φιδέ. Ας κάτσω. Όχι, από τώρα τέτοια θα τρως. Φιδέλα, πάκο, τόσο χωρίς αλάτι. Γιατί δεν το λέτε από την αρχή, ρε παιδιά? Ελάτε, έλα, έλα, πάμε. Ελάτε. Ελάτε να φάμε. Άντε, άντε. Ευτυχισμένοι μαζί τους κάθε Παρασκευή και οι τηλεθεατές, αφού η επιτυχημένη σειρά του Μέγκα έχει κάνει τα μηχανάκια της HGB να χτυπήσουν κόκκινο. Πολύ χαίρομαι που είναι καλά ο Διονύσης. Κι εγώ. Κι εγώ. Μαγκή, βρες καμία δουλειά να κάνεις? Όχι, λέω να δω τον αγώνα. Και δεν θα φας φιδέ, αγόρι μου? Φιδέ! Διονύση! Περίμενε, μην αρχίσεις, θα σου κάνω παρέα! Έχει χάρη που σέβομαι τον πρόεδρο. Στον πάγκο σου. Παίξτε μπάλα, ρε! Ποιος έβαλε γκολ? Λέγε ποιος έβαλε γκολ. Ο Ανίκητος. Μπαμπά, είσαι καλά? Μήπως να πάρεις χαπάκι? Να πεις εφόν την ηλίθιο το μάκι να αλλάξει να παίξει 4-4-2. Μα αυτό παίζει. Και να συνεχίσει να παίζει αυτό. Και να βουτήξει κάποιος μέσα στην περιοχή να πάρουμε κανένα μπέναλτι μπάσκετ μας πριν μέρα. Άντε, μπράβο. Σοβαρή ομάδα. Η σειρά που αντικαθιστά την επιτυχία του Λάκη Λαζόπουλου φτάνει και το 50% τηλεθέασης. Τι είναι, αγόρι μου, ο μπαμπάς, καλά είναι? Καλά είναι. Και λέει να κρατάτε το σύστημα και να βουτήξει κάποιος στη μεγάλη περιοχή, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Άκουσες, Χάπελ, τύπου αδερφός μου. Τον έχουμε που τον έχουμε στα αποδυτήρια. Μη μου πάθει τύπου το αδερφός μου. Έλα, κουνήσου, κάνε κάτι. Άιντε. Μίτσο! Ο ηγέτης μας. Αυτός μας ανέβασε κατηγορία. Αυτός είναι ο ηγέτης. Φέρε το την πίστα, Σύρι. Τι λέει, Διονύση μου?
Λέει ότι χρειάζεται για όλα αυτά γύρω στις 20.000 ευρώ. Οχ. Εγώ υπολογίζω δηλαδή 60.000 ευρώ. Αμάν. Να πάρουμε λέει θερμοσύμβολο στα μπάνια. Τι λέει ρε! Αδερφές, να κάνουμε τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι σπαρτιάτες. Εμείς κορόιδα είμαστε που κάναμε σε κρύο νερό. Αμ, τι είμαστε. Αφήστε τα τώρα, μωρέ, αυτά. Σήμερα θα το γιορτάσουμε. Για το Διονύση μας, που είναι εδώ καιρός και δυνατός. Με μπύρες, με σουβλάκια, με παϊδάκια. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι δεν θα βάλετε. Ένα Διονύση τον έχουμε, ρε. Θα τα σπάσουμε, ρε. Θα το διαλύσουμε, ρε, το μαγαζί. Ο Γιάννης Μπέζος και η Κατερίνα Αλέχου, που δένουν σαν τηλεοπτικό ζευγάρι, μας δίνουν μαθήματα αγάπης με απίστευτες δόσεις χιούμορ. Αν και διαφορετικοί χαρακτήρες, καταφέρουν να συμβιώνουν και να ξεπερνούν τα εμπόδια, γιατί πολύ απλά, βαθιά μέσα τους θέλουν να είναι μαζί. Μισούν τη μία μέρα στο νοσοκομείο, την άλλη στο γήπεδο. Ελένη, τώρα θέλεις και τα λες αυτά τα πράγματα. Αλλά βγήκαμε κατηγορία, είναι δυνατόν. Μια χαρά είμαι, εντάξει. Μια χαρά, αλλά θέλει προσοχή. Πρόσεχα, Ελένη μου, πρόσεχα. Ήμουνα στα αποδυτήρια και έπαιρνα συνέχεια χαπάκια και ο άλλος ο Μάικς ήταν έξω και μου έκανε τον ήρωα. Κατάλαβες, άσε τώρα γιατί. Έλα, μωρέ, Χαζούλη. Μα εμένα μου αρέσουν τα αποδυτήρια. Ελένη μου, από τη μια μου λες να προσέχω, από την άλλη μου ζητάς να τρέξω μαραθώνιο. Όχι, όχι, απλώς σκέφτηκα ότι. Τι? Αυτό το παιδάκι που λέγαμε μισοδικό σου, μισοδικό μου, να το κάνουμε τελικά. Αλήθεια. Και ο έρωτας όμως του Πέτρου Μπουσουλόπουλου, του τηλεοπτικού Πέτρου και της Ιωάννας Πηλιχού, της τηλεοπτικής Σέβας, οι οποίοι προσπαθούν να κρύψουν την παράνομη σχέση τους από τον αυστηρό μπαμπά, καθυλώνουν το τηλεοπτικό κοινό κάθε Παρασκευή. Σε είδα στον ύπνο μου. Δώσ' μου κι άλλα, φιλάκια, δώσ' μου κι άλλα. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Τίποτα δεν έπαθα. Ωραία. Θα με φιλήσεις? Όχι, δεν γίνεται, γιατί θα αργήσουμε. Πρέπει να πάμε στο σχολείο γρήγορα. Πρέπει να κάνω μπάνιο. Έχω να κάνω επανάληψη στα μαθηματικά, στα αρχαία, στην ιστορία. Γεια. Το τελευταίο όμως επεισόδιο, πέρα από το χιούμορ που κάθε φορά μας συναρπάζει, είχε και κάποιες δόσεις συγκίνησης, αφού το παράνομο ζευγάρι της σειράς χώρισε όταν ο αυστηρός Γιάννης Μπέζος έμαθε για τη σχέση τους. Εύα, θέλω να σου πω κάτι. Τι είναι, μωρό μου? Θέλω να ξέρεις πως ό,τι και να γίνει θα σ' αγαπώ για πάντα. Τι να γίνει, αγάπη μου? Εύα, εσύ κι εγώ που ζούμε σε αυτό το σπίτι, δηλαδή ο πατέρας μου. Τι έγινε πάλι? Σε έπριξε? Όχι, μωρένα, τώρα με την καρδιά του. Ξέρεις, το έχει πάρει λίγο βαριά που ζούμε όλοι εδώ μες στο σπίτι. Όλοι μαζί και... Όχι, δεν θέλω να σε πληγώσω. Δεν θέλω να σε πληγώσω, μα... Δεν θέλω όμως και να τον στεναχωρήσω, ε. Μπαμπά, ήθελα να σου πω κάτι. Πες. Μπαμπά. Πολλά μπαμπά μαζεύονται. Αυτό που είχαμε με την Εύα... Πάει. Πού πάει? Τελείωσε. Τελείωσε. Ναι, δεν είμαστε πια μαζί. Άρα τελείωσε. Οπότε, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Εφόσον τελείωσε. Καλημέρα, μπαμπά. Πάντως, ένα κοινό σημάδι και σας το έλεγα τώρα ενώ το παρακολουθούσαμε και των δύο σύριαλ αυτών, όπως και του Λάκη Γλυκούλη που επίσης σκίζει, είναι ότι είναι διασκευές από τα ισπανικά. Mm. Αντίστοιχα. Δεν πειράζει, άμα είναι καλό το. Έχει εξαίρετο το πλούσιο. Καλά, έχει. Εντάξει. Ο Γιάννης Μπέζος, Φιλιππίδης, Χαϊκάλης, ό,τι και σενάριο. Πάντως περιγράφουν αρκετά πιστά την κατάσταση του μικροαστικού σπιτιού σήμερα. Έτσι γίνεται. Αυτό χρειάζονται και σενάριο οι άνθρωποι. Καλοί ηθοποιοί χρειάζονται ένα καλό σενάριο για να το κάνουν καλά. Αν του δώσουν μια πατάτα, θα κάνουν μια καλή πατάτα. Δεν είναι τυχαία σύμπτωση. Άρα πήραμε σενάρια καλά του εξωτερικού. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάλι ενδιαφέροντα και βάλουν. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι εξαιρετικό ηθοποιό. Σπουδαίος, για να παίξετε το μαγικό. Η πρόκληση είναι να δούμε και ελληνικά τώρα σενάρια να σκάσουν αντίστοιχα με τέτοια επιτυχία και αποδοχή από τον κόσμο. Σωστό και αυτό. Πάμε διαφημίσεις. Και για να μην αδικούμε και ελληνικές δουλειές, πολύ ωραία είπε και μια κυρία από εκεί ότι τα μαύρα μεσάνυχτα. Ναι, και είναι πραγματικά. Αυτό το βλέπω και μου αρέσει κομμωδία πάρα πολύ. Κομμωδία και αυτή, μαύρη. Και αυτή, μαύρη κομμωδία. Και είναι συγγραφέας Ρίσβας και Σακαλή.
αν το λέω καλά. Ο Ρίζ Βασιλέη παίζει κιόλας. Πάντως έχει υπόψη σου, κλείνοντας να πούμε αυτό, ότι τα συγκεκριμένα σύριαλ που είναι φοβερές κωμωδίες θα μπορούσαν να γίνουν και δράματα. Δεν θέλουμε. Αρκετό δράμα ζούμε κάθε μέρα. Άστο. Φτάνει το χρηματιστήριο. Σκέφτηκε. Φτάνει η οικονομία. Φτάνει. Λοιπόν, Έαντα, εύχομαι σε ένα τέτοιο σύριαλ για τη νέα χρονιά. Εντάξει. Πάρα πολύ, μακάρι. Και είμαι και γουρλού. Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την παρουσία σας. Όταν έχεις ανθρώπους με άποψη, περνάς καλά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα δώρα μας εμείς τώρα να κληρώσουμε, όλοι όσοι έρχεστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ την εταιρεία Μυρίδης Σαββίδης για τα ηλεκτρικά είδη που δίνουμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Όλοι παίρνουν δώρα. Καλό απόγευμα, εμείς αύριο όπως κάθε μέρα κοντά σας για όλη την επικαιρότητα.